Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμα Αμαρουσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 59-188 13 Δεκάτου 2019 πρόσκληση του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενημερώνω ότι η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο, live streaming και διατηρείται ως αρχείο σε διαδικτυακό κανάλι. Όποιος εκ των παρευρισκομένων δεν επιθυμεί να βιντεοσκοπηθεί, να αποσυρθεί από την αίθουσα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι δημοσιογράφοι ή οποιοδήποτε άλλος μαγνητοσκοπεί ή φωτογραφίζει υποκείμενα προσωπικών δεδομένων θεωρείται εκτελών την επεξεργασία και φέρει την ευθύνη της αποτύπωσης. Παρευρίσκεται ο κύριος Δήμαρχος. Η κυρία Βουρλάκη, παρακαλώ για τις παρουσίες. Σμυρνής Δημήτριος. Παρόν. Βλάχος Κωνσταντίνος. Απόν. Βουρλάκη Κατερίνη Παρούσα. Τσιπουράκη Στέφανος. Κόνιερης Πέτρος. Παρόν. Κάβαλος Ευάγγελος. Παρόν. Σταθούλης Σπυρίδων. Παρούσα. Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία. Παρούσα. Κατσιγιάννης Επαμινόνδας. Παρούσα. Γόγου Μαρία. Απούσα. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Παρούσα. Ιωαννίδης Ιωάννης. Παρούσα. Εδώ είναι παρόν. Παπαδόπουλος Μιχαήλ. Παρούσα. Λέκα Φανή. Παρούσα. Βλάχου Σταματάκη Ελένη. Τσαγκαρόπλος Κωνσταντίνος, απών. Βραχνός Παναγιώτης, απών. Πέπας Νικόλαος. Λέκα Καλατζάκη Ελένη, απούσα. Ιωάννου Εκατερίνη. Σαγρής Παναγιώτης. Νικολαράκος Ιωάννης. Ψαραδέλης Μάριος, απών. Ρώτας Κωνσταντίνος. Ρώτα Μαρία Δήμητρα. Καραμέρος Γεώργιος. Γιανακάκος Ηλίας. Εσκενάζη Σάρα. Απούσα. Μπούρας Βασίλειος. Παρόν. Κούκουζας Πέτρος. Παρόν. Μπόγδανος Σπυρίδων. Παρόν. Φωτοπούλου Νταλαμπέκη Άννα. Παρούσα, ε. Όχι, απούσα, συγγνώμη. Κανάρι Ντάλη Κυριακή. Μαρτίνη Σταματία. Εδώ είναι κάπου. Παρούσα. Γαρδέλης Επαμινόνδας. Απών. Πατούλη Σταυράκη Μαρίνα. Απούσα. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Απών. Καρλατήρα Μαρία. Διακολιού Μέρη. Απούσα. Μαγιάκης Ελευθέριος. Απών. Πολυχρονιάδης Δημήτριος. Παρόν. Έχω ενημερωθεί από τον κύριο Μαγιάκη, τον κύριο Βραχνό και την κυρία Λέκα ότι θα απουσιάζουν σήμερα από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με έχουν ενημερώσει δικαιολογημένα. Και προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Διαδικαστικά. Πριν από την ημερήσια διάταξη. Μισό λεπτό, έχει κάτι θέλει ο κ. Δήμαρχος. Απλά τώρα για μην. Έχουμε κάποιες βεβαιώσεις εδώ, τις οποίες θέλω να πάρετε μετά. Όσοι ακούστε τα ονόματά σας, αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπόν νεσυλλογικών οργάνων. Κάποιοι λοιπόν παρακολούθησαν αυτό το εσωτερικό σεμινάριο για το οποίο είχατε ενημερωθεί. Είναι ο κύριος Μερνής, η κυρία Φανή Λέκα, η κυρία Εκατερίνη Ιωάννου, η κυρία Εκατερίνη Βουρλάκη, η κυρία Μάντι Ρώτα, η κυρία Ελένη Καλατζάκη και ο κύριος Μαγιάκης Ελευθέριος. Πιανείς. Άστα. Έτσι, είναι βεβαιώσεις σας, ελάτε να τις πάρετε μετά. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, όμως είχατε παρακολουθήσει και εσείς το σεμινάριο και πρέπει να σας δώσουμε και εσάς τη βεβαιώση. Αλλά μάλλον δεν μου δώσατε τίποτα. Σας δίνουμε τώρα τη βεβαιώση, εσάς τώρα. Σας τη δίνουμε τώρα γιατί παρακολουθήσατε. Το πήρα και εγώ, εντάξει, ευχαριστώ. Κύριε Πολυχρονιάτη, κάτι επί της διαδικασίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη θέση αυτή. Ως αριστερή ριζοσπαστική δημοτική κίνηση θέλουμε να καταδικάσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη σημερινή αστυνομική επιχείρηση κρεσέντο βίας και καταστολής που βιώνει η πόλη του Αμαρουσίου με αφορμή την εκένωση της κατάληψης της Βίλας Κούβελου, μιας κατάληψης που δεν ενόχλησε ποτέ την πόλη, ποτέ τη γειτονιά και εντάσσεται στο πλαίσιο της επιβολής του δόγματος νόμος και τάξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που στόχο έχει την καταπάτηση των δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων έκφρασης των πολιτών. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι τέτοιου είδους ενέργειες μας βρίσκουν αντίθετους,
θα αντιπαλέψουμε πολιτικά και κινηματικά κάθε είδους τέτοια ενέργεια από την πλευρά της κυβέρνησης και θεωρούμε ότι θα έπρεπε και η Δημοτική Αρχή και οι δημοτικές παρατάξεις να καταδικάσουν και να τοποθετηθούν απάνω σε αυτή την απαράδεκτη ενέργεια που έγινε από την πλευρά της κυβέρνησης και της αστυνομίας, η οποία έχει μετατρέψει την πόλη του Αμαρουσίου από σήμερα το πρωί σε κατεχόμενη πόλη από τα ΜΑΤ και τις αστυνομικές δυνάμεις ανέτια και χωρίς κανένα πραγματικό λόγο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραμέρος. Δεν θα σχολίαζα τα σημερινά γεγονότα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όλη αυτή η επιχείρηση που έγινε σήμερα συνδέεται με την αυξανόμενη καταστολή που παρακολουθούμε στην πόλη και δεν μιλάω μόνο για την κάθε Σάββατο παράσταση που δίδεται μεταξύ νέων ανθρώπων που πολλούν σε σημεία που χρόνια το κάνουν κάποια έντυπα που εκφράζουν μέσα τις απόψεις τους και διακινούν τις ιδέες τους. Μιλάμε γενικά για την προσέγγιση που υπάρχει σε ζητήματα τάξης στην πόλη. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εμάς και θέλουμε να μας ενημερώσετε, κύριε Αμπατζόγλου, είναι βάσει ποιου άρθρου και ποιας διαδικασίας των νόμων της αυτοδιοίκησης συμμετείχαν στην επιχείρηση δύο δημοτικοί υπάλληλοι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκτός αν έχετε πάρει κάποια απόφαση, δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση εδώ μέσα, να υπάρχουν μεικτά κλιμάκια δημοτικών υπαλλήλων και αστυνομικών που επιχειρούν με τέτοιο τρόπο καταδρομικά. Όχι, κύριε Αμπατζόγλου, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Γιατί όταν δύο υπάλληλοι άγονται, φέρονται εκεί για να συμμετάσχουν στην αστυνομική επιχείρηση, αν υπήρξε εκεί κάποια μάχη, κάποια αντίδραση και είχαμε τραυματισμό δημοτικού υπαλλήλου, δεν γελάγατε τώρα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εκτός εάν στη συνέχεια όλη αυτή τη συμπεριφορά σας τους τελευταίους τρεις μήνες, να σας παίρνουν τα λεφτά από το φιλόδρομο και να μην λέτε κουβέντα, να μην σας δίνουν τις χρηματοδοτήσεις γιατί καθυστερείτε με την Τράπεζα της Ελλάδος, ήταν στη λογική της αγαστής συνεργασίας και αποδοχής της επιβολής του κεντρικού κράτους. Εγώ σας ρωτώ πραγματικά αυτοδιοικητικά. Σκοπεύετε στο εξής, σε αντίστοιχες αστυνομικές επιχειρήσεις, να διαθέτετε δημοτικούς υπαλλήλους? Θέλω να μας ενημερώσετε γι' αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Καραμέρο. Κύριε Δήμαρχε. Ως συνήθως υπερβολικός. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα ουσίας έτσι όπως ετέθη από τον κύριο Πολυχρονιάδη και κάποια θέματα εντυπωσιασμού που ετέθησαν από τον κύριο Γαμρό. Σας λέω ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε εναντίον της πολιτικής της καταστολής. Αυτό είναι η βασική μας θέση και νοοτροπία. Στο βαθμό που δεν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές που δημιουργούν άλλου τύπου καταστάσεις και προβλήματα που τα καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του πολίτη. Η συγκεκριμένη κατάληψη όμως καμία ασφάλεια κανένας πολίτη δεν παρενοχλεί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν υπάρχει βέβαια απόφαση κανένας συλλογικού οργάνου. Την προσωπική μου άποψη σας λέω. Σήμερα το πρωί λοιπόν έγινε κάποια αστυνομική επιχείρηση στα πλαίσια των γνωστών αστυνομικών επιχειρήσεων που γίνεται για την επανακατάληψη τέλος πάντων των χώρων αυτών, για την οποία ο Δήμος δεν είχε απολύτως καμία ενημέρωση. Και επειδή αυτό έγινε το πρωί, ζητήθηκε μέσω κάποιου αστυνομικού οργάνου να πάει ένα αυτοκίνητο του Δήμου εκεί. Ο υπάλληλος πριν λάβει εντολές ή οτιδήποτε το έκανε, αλλά δεν θα φορτώσουμε τώρα τον εργάτη του Δήμου για τέτοια πράγματα. Όταν ήρθα στο Δήμο και ενημερώθηκα για το τι έγινε, αμέσως έδωσα εντολή και συνεννοήθηκα και με τον κύριο Κατσιγιάννη αλλά και με τα συνεργεία. Αν υπάρχει άνθρωπος του Δήμου εκεί, να αποχωρήσει εκείνη τη στιγμή, αμέσως. Διότι εμείς δεν θέλουμε
καμία ανάμειξη σε αυτή την ιστορία. Καμία συμμετοχή. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Τώρα τα υπόλοιπα, αν θέλετε, τα περί τράπεζας Ελλάδος και τα λοιπά, να τα κουβεντιάσουμε. Έτσι κι αλλιώς θα σας κάνω ενημέρωση συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, για διάφορα ζητήματα όταν μου δώσετε το λόγο. Αλλά νομίζω ότι παρέλκουν. Δεν έχουν νόημα να απαντηθούν. Τώρα, επαναλαμβάνω, για να είναι καθαρή η θέση μας. Εάν ήταν μια κατάληψη που δημιουργούσε παραβατικές συμπεριφορές ή είχε πράγματα τα οποία δημιουργούσαν πράγματι πρόβλημα στην πόλη με την έννοια και της τάξης και της νομιμότητας και διάφορες άλλες καταστάσεις που τις καταλαβαίνετε, θα παίρναμε καθαρή θέση και θα λέγαμε ότι αυτό μας ενοχλεί και επειδή εμείς βάζουμε την ασφάλεια της πόλης και την ασφάλεια του πολίτη πάνω απ' όλα, θέλαμε να ξεκαθαριστεί. Όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνεπώς, αυτή είναι νομίζω πεντακάθαρη θέση, δεν σηκώνει απολύτως καμία παρερμηνία. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε και παραπέρα, δεν έχω κανένα λόγο και κανένα πρόβλημα μάλλον να το κουβεντιάσω. Μόλις ενημερωθήκαμε ως Δημοτική Αρχή ότι έστω και ένας υπάλληλος ο οποίος κατ' εντολή της εισαγγελίας που βρισκόταν εκεί της αστυνομίας πήγε εκεί πέρα για να συνδράμει, αμέσως πήραν εντολή να αποχωρήσουν όλοι και αποχώρησαν οι πάντες. Και ο πρώτος που με ενημέρωσε, να σας πω την αλήθεια, ήταν το πρωί το Σωματείο των Εργαζομένων. Και κατόπιν αυτού αμέσως παρενέβημεν και τα λοιπά. Δεν θα φορτώσουμε λοιπόν τώρα σε έναν εργάτη του Δήμου τη συμμετοχή και το σχέδιο και τη συνωμοσία των μεικτών κλιμακίων αστυνομίας και Δήμου και δεν ξέρω τι είναι αυτά, γι' αυτό λέω ότι είναι υπερβολικά αυτά τα πράγματα. Είναι έξω από τη λογική μας, είναι έξω από τη στάση μας, δεν τα καλύπτουμε και αυτή είναι η θέση μας και είναι πολύ καθαρή. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Κύριε Γαραμέρο, θέλετε κάτι? Ναι, εφόσον είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν έχει πρόβλημα να το συζητήσει, δεν θα μακρηγορήσω. Αλλά κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνω τη διάθεσή σας εκ των υστέρων να πάρετε αποστάσεις από αυτή την πρακτική που ακολουθήθηκε. Θέλω να σας πω όμως. Ναι, θέλω να σας πω και το είπατε μόνος σας, δεν προσθέτω κάτι, ότι προτού οι υπάλληλοι του Δήμου ή οι άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται σε ένα σημείο για να συνδράμουν ή οδήποτε, θα έπρεπε να είναι ενήμερος ο Δήμαρχος. Δηλαδή, πήρε ο εισαγγελέας το δημοτικό υπάλληλο και του είπε, έλα, κάπου κάτι λείπει στην αφήγησή σας, θέλω να σας πω, γιατί για να σας ρωτάμε κι εμείς, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους και δεν μιλάμε με τους δημοτικούς υπαλλήλους. Δεν θέλω να εκθέσω τους αντιδημάρχους σας, αλλά πήρα πληροφορίες. Άλλος λέει ότι πήρε ένα εισαγγελέα σε εσάς. Άλλος λέει, εσείς λέτε ότι ο εισαγγελέας βρήκε κάπου στον δρόμο. Κανένας δεν με πήρε εμένα. Πείτε μας την αλήθεια και θα σας συγχωρέσουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από τα δάχτυλά μου, σας λέω ότι εμένα δεν με πήρε κανείς. Κανείς δεν ενημέρωσε το Δήμο. Ο Δήμος δεν είχε την παραμικρή πληροφορία ούτε από την εισαγγελία, ούτε από την αστυνομία, ούτε από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και γι' αυτό μόλις πληροφορήθηκα το γεγονός, αμέσως διέταξα, εντολή δόθηκε, δηλαδή δεν κάθισα να το διαπραγματευτώ, να απομακρυνθούν οι πάντες από εκεί. Και αυτό έγινε. Και έχω μάρτυρες και τους υπαλλήλους του Δήμου και τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων. Λοιπόν, δεν θέλω να το κουβεντιάσω παραπάνω. Αν θέλετε να παίξουμε το παιχνιδάκι του εντυπωσιασμού, το κάνουμε, αλλά καταλαβαίνω ότι κι εσείς. Εάν είχαμε ακολουθήσει αυτή την πρακτική που λέτε κύριε Καραμέρο, θα είχατε απόλυτο δίκιο. Δεν την ακολουθήσαμε όμως, δεν την πιστεύουμε και δεν θα την ακολουθήσουμε ποτέ γιατί δεν έξω από τη λογική και την οτροπία μας. Έγινε ερήμην σας δήμαρχε, αυτό είναι το πρόβλημα, αν δεν ήμουν ασαφής. Το ότι έγινε ερήμην σας αρχικά είναι ένα ζήτημα τάξης. Αφού δεν σας απασχολεί εσάς, εντάξει. Okay. Κατανοητό okay. Αυτό που λέτε και το λαμβάνουν όλοι υπόψη. Προχωρούμε. Έχουμε πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης στην έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οικονομικού έτους 2020. Επειδή συνάδει και με τον προϋπολογισμό, θέλετε διαδικαστικά να το θέσουμε μαζί? Άλλη, ναι, άλλη, όχι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Απλά... Εντάξει. Ωραία. Θέμα πρώτο.
έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου. Παρ' όλα αυτά, Πρόεδρε, θα με συγχωρέσεις. Μπορεί το πρώτο, δεύτερο θέμα, αυτά δηλαδή που είναι κανονιστικά, να επειδή θα μακρηγορήσουμε. Οπωσδήποτε θα φάμε ώρες αυτές τις συνεδρίες. Να προταχθούν τα υπόλοιπα που είναι εύκολα. Επειδή είναι τυπικού χαρακτήρα τα περισσότερα, να τα ξεκινήσουμε. Θέλω την άδεια του σώματος να τα ξεκινήσω, έτσι. Θέμα τρίτο. Έγκριση μη δαπάνης για χορήγηση χρηματικού βραβείου για κεραμίσες της 57ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Το θέμα πέρασε ομόφωνα. Θέμα τέταρτο. Έγκριση μη παραχώρησης διαδρομών και γραφείου Δημοτικού Κολυμβητηρίου στον Αθλητικό Όμιλο Τρίτων Αμαρουσίου. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Το θέμα. Ερωτήσεις. Ο κύριος Καραμέρας, ερώτηση. Που αν ψηφίζουμε. Ρωτάει ο κύριος Κούκουζας. Όχι. Όχι. Ναι, να κάνουμε μια παρατήρηση. Κάντε τοποθέτηση. Εμείς δεν θα είμαστε αντικοί, θα ψηφίσουμε παρόν. Οφείλουμε. Μιλάμε για το θέμα 4, έτσι. Ναι. Ωραία. Μιλάμε για 2.000 ωφελούμενους δημότες. Και η κατανομή είναι προνομιακή για ένα συγκεκριμένο σύλλογο, ο οποίος έχει προσφορά και ιστορία στην πόλη, βέβαια. Οφείλουμε αυτό να το αναγνωρίσουμε. Πλην όμως δεν μπορούμε να συνηγορήσουμε σε μια τέτοιου είδους κατανομή, οπότε θα ψηφίσουμε παρόν. Κύριε Αντωνόπουλε. Τώρα το είδα, Πρόεδρε, αλλά το κολυμβητήριο έγινε ακριβώς για τους δημότες. Έχει μέλη πάνω από 3.000. Και αν δείτε το πρόγραμμα που ανέκρινε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, οι δημότες δεν πρέπει να πάνε καθόλου. Θα πηγαίνει το πρωί, τώρα το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν πατάνε καθόλου την άνοιξη. Επομένως, ορίστε. Υπόψη ότι το Προεδρείο του Τρίτων είναι φίλη μου. Έτσι. Αλλά εγώ είμαι τους δημότες. Ή απέχω ή παρών. Τι διαλέχετε. Ό,τι θέλετε. Τι από τα δύο. Απέχω. Απέχετε. Τοποθέτηση έχετε, κύριε. Να πω στο σώμα, κύριε Πρόεδρε, ότι ο Τρίτων αυτή τη στιγμή κάνει προπόνηση στα Μελίσσες, στο κολυμπητήριο Μελισσίων. Άρα και λοιπόν δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην είναι στο κολυμπητήριο Αμαρουσίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το θέμα σε Αντιδήμαρχε, έχετε κάποια τοποθέτηση. Να πω απλά στον αγαπητό κύριο συνάδελφο ότι αυτές οι τρεις διαδρομές τέλος πάντων που έχουν παραχωρήσει στον Τρίτωνα δεν εμποδίζουν καθόλου τους 2.000 περίπου εγγεγραμμένους και δίδεται χρόνια. Θέλετε να το σταματήσουμε τώρα, να βγάλουμε έξω ένα σύλλογο? Πώς βάζουμε συλλόγους στα γυμναστήρια, στο Σπύρο Λούι, στον Άγιο Θωμά, στην Κοκκινιά? Είναι εκεί, πήρε ο Χριστιανός τρεις διαδρομές κάποιες ώρες και το κάνουμε θέμα τώρα, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ο κύριος Αντωνόπουλος. Πρόεδρε. Αποχωρεί ο κύριος Κάβαλος. Πρόεδρε. Επειδή είμαι από τότε που έγινε το κολυμβητήριο μέχρι σήμερα, η Δημότε, καταρχήν τόσα χρόνια δεν έχει γίνει κανένα παρατράγωδο. Πρώτον. Δεύτερον. Κύριε Νικολαράκο, διαβάσατε αυτά που υπογράψατε, τις ώρες και τις ημέρες? Τα διαβάσατε? Τα διάβασα και είναι πιο λίγες από πέρσι επίσης. Έχουμε κόψει. Λοιπόν, επειδή επιμένει, σας είπα, εμένα είναι φίλη μου. Αλλά απέχω τελείως, βγαίνει τελείως έξω. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντωνόπουλο. Το θέμα σε ψηφοφορία. Παρόν. Ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Μπόγδανος, ο κύριος Μπούρα, ο κύριος Κούκουζας, ο κύριος Μπούρας, ο κύριος Καραμέρος, η κυρία Κανάρη, η κυρία Μαρτίνη, η κυρία Καρλατήρα και ο κύριος Πολυχρονιώδης. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Θέμα πέμπτο. Καταβολή ποσού από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την εκμίσθωση των σχολικών μονάδων πρότυπο γυμνάσιο, πρότυπο λύκειο και επάλλανα βρήτων στο Ινστιτούτο Γενικοπονικών Επιστημών ΙΓΕ ως υπόλοιπο της εργασίας επισκευής της τετράρυχτης στέγης του ΕΠΑΛ Αναβρήτων. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Το θέμα πέρασε ομόφωνα. Έκτο.
Το θέμα τέταρτο ομόφωνα, σωστά. Γιατί υπήρχε, ψηφίσατε παρόν, άρα περνάει ομόφωνα. Θέμα έκτο. Απόδοση ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμα Μαρουσίου από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2019. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Το θέμα 6 πέρασε ομόφωνα. Θέμα 7. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 1η-1η-2019 μέχρι 30/11/2019 από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων ΦΙΧ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Το θέμα 7 πέρασε ομόφωνα. Θέμα 8. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων, δέλτα κατανομή έτους 2019. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Το θέμα 8 πέρασε ομόφωνα. Θέμα 9. Καταβολή ποσού από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους χρονικής περίοδου από 1η-9η-2019 ως 31/12/2019. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα, το θέμα 1 το πέρασε ομόφωνα. Θέμα 10. Έγκριση μελέτης για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Το θέμα 10, ο κύριος Γαρδέλης παρών. Το θέμα και η κυρία Καρλατήρα και ο κύριος Πολυχρονίδης παρών. Το θέμα πέρασε ομόφωνα. Θέμα 11. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων από το Δήμα Μαρουσίου για το έτος 2020. Έχουμε κλήρωση. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Μισό λεπτάκι να φέρουμε τους κλήρους για να γίνει κλήρωση, κύριε Γαρδέλη. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να κάνετε κάποια ανακοίνωση στο διάστημα αυτό που... Στο ενδιάμεσο να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο να πούμε δύο πράγματα. Πώς ήρθε ο κύριος Κάβαλος. Πόσα κινήτα έχουμε που θα μάθει από τον Μανώσο. Ένα θέμα που ήθελα να ενημερώσω το Σωμά είναι ότι υπήρξαν τις τελευταίες εβδομάδες κάποιες, έτσι, κάποια ερωτήματα και μία καταγγελία από κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έβλεπαν έργα που είχαν δωρήσει ή πωλήσει στο παρελθόν στο Δήμο Αμαρουσίου σε... δεν τα βλέπανε να υπάρχουν σε δημόσια θέα. Και αναρωτιόντουσαν πού βρίσκονται, τι γίνεται κτλ. Και υπήρξε και κάποια ανάρτηση, εν πάση περιπτώσει, σχετική. Επειδή αυτά είναι σοβαρά πράγματα και δεν πρέπει να τα αφήνουμε, ζήτησα από τους επιθεωρητές του Δήμου, εν πάση περιπτώσει, και από το Τμήμα Ποιότητας και την Ομάδα Εσωτερικών Επιθεωρητών, να κάνουν κατευθείαν έλεγχο για εντοπισμό των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων. Σας διαβάζω, γιατί είναι πιο εύκολο να το διαβάσω παρά να το πω, το κείμενο που μου έδωσαν σήμερα. Μετά την κοινοποίηση εντολής διενέργειας εκτάκτων επιθεωρήσεων προς εντοπισμό καλλιτεχνικών δημιουργημάτων σε όλα τα δημοτικά κτίρια προς την επικεφαλής Χάτζου Μαρία και την Ομάδα Εσωτερικών Επιθεωρητών Μπίκας Κωνσταντίνος, Λαφιώτο Καδερίνης, Κιαδάς Παναγιώτης, Λεωνίδας Κολοκυθάς, Καρδάνη Ευθυμία, Παλαπανίδης Παναγιώτης και Γαλλούρης Παναγιώτης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στις 17.12 και ώρα 9 το πρωί διενεργήσαμε την πρώτη σχετική επιθεώρηση στο Δημοτικό Οδείο στην Οδό Νιώβη, στο οποίο εντοπίσαμε και καταγράψαμε καλλιτεχνικά δημιουργήματα, γλυπτά, κεραμικά, πίνακες ζωγραφικής και άλλα στην αποθήκη του. Λίστα των ονομάτων των καλλιτεχνών θα βρείτε συνημμένα.
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα παραπάνω ευρήματα βρίσκονται σε ακατάλληλο από άποψη υγιεινής ασφάλειας και φύλαξη χώρο και πρέπει άμεσα να μεταφερθούν, όπως και ότι εντοπίστηκαν σκηνικά θεάτρου, πίνακες ζωγραφικής, έπιπλα κλπ. Στην ίδια αποθήκη. Στη συνέχεια κάνανε μία λίστα, πρώτη φωτογράφησαν και έκαναν μία πρώτη λίστα 198 διαφορετικών πραγμάτων που βρέθηκαν στην οδό Νιώβης, στην αποθήκη. Είναι πίνακες, είναι διάφορα ανώνυμα έργα, υπάρχουν έργα που έχουν βραβευθεί σε πανελλήνες εκθέσεις. Υπάρχουν τα όχι, δεν είναι χρυσά, είναι αυτά το καλλιτέχνημα με τα αυγά του Πανάρετου, είναι αμφορείς, γλυπτά κλπ. Και διάφορα εικαστικά έργα. Κατόπιν αυτού, αυτά είναι αμπαλαρισμένα και τοποθετημένα στις αποθήκες μέσα σε κούτες κτλ. Ασφαλή από άποψη μετακίνησης και τα ρέστα, αλλά κατάλληλος ο χώρος για να φιλοξενούνται αυτά τα πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, γεννάται και το ερώτημα τι νόημα θα είχε διάφορα καλλιτεχνήματα τέτοια να βρίσκονται αμπαλαρισμένα σε κάποια κεβότια, σε κάποιες αποθήκες, ακόμα και αν ήταν οι καλύτερες ηθίκες. Επειδή όμως η ομάδα των επιθεωρητών δεν τελείωσε τον έλεγχο, θα συνεχιστεί και στα μουσεία και σε όλους τους δημοτικούς χώρους και στα γήπεδα και στα σχολεία, γιατί υπάρχουν και έχουν πάει και διάφορα πράγματα έτσι και τα λοιπά. Όταν ολοκληρωθεί θα σας δώσουμε μια πλήρη κατάσταση και συγχρόνως, εάν νομίζετε, θα έλεγα, γιατί αυτά θα πρέπει να φωτογραφηθούν, να καταγραφούν και συνέχεια να περάσουν σε ειδικό βιβλίο στη Διεύθυνση Περιουσίας του Δήμου για να ξέρουμε τι μας γίνεται, πού βρίσκονται. Και μετά πρέπει να αποφασίσουμε για την αξιοποίησή τους. Συνεπώς, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά, να δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή πια, η οποία θα πάρει στα χέρια της το έργο των επιθεωρητών και θα αποφασίσει και τι κάνουμε με όλα αυτά. Τα εκθέτουμε, δημιουργούμε μια ασφαλή και καινούργια αποθήκη που να δουλεύει με λογική logistic για να ξέρουμε ακριβώς τι υπάρχει μέσα και να τα αξιοποιούμε κάθε τόσο, τα εκθέτουμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλοι έχουμε άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα και το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να τα έχουμε χωμένα σε κάποιες αποθήκες. Συνεπώς, αν όχι τώρα, μόλις ολοκληρωθεί η δουλειά των επιθεωρητών στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ., να έχουμε και τη συγκρότηση αυτής της Επιτροπής, η οποία πρέπει να έχει και κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν δηλαδή και να έχουν και μια γνώση γύρω από αυτό το αντικείμενο. Αυτό είναι το ένα θέμα για το οποίο ήθελα να ενημερώσω. Το δεύτερο θέμα για το οποίο ήθελα να ενημερώσω είναι ότι επιτέλους ανακάλυψα ότι τα τελευταία χρόνια για λόγους αδυναμίας των υπηρεσιών να καταγράψουν σωστά και τα λοιπά, υπήρχε μια ταξία σε σχέση με το ε9 του Δήμου. Δηλαδή την περιουσία των ακινήτων του Δήμου. Και αυτό συνέβη βέβαια διότι έχουμε παλιά σχολεία που δεν έχουμε τίτλους, παραδείγματος χάρη στο πρώτο πρέπει να βρούμε την άδεια και δεν μπορούμε να τη βρούμε, τόσο πάντων το ψάχνουμε, υπάρχουν κάποια κληροδοτήματα, υπάρχουν κάποια ενδιάμεσα, ήρθαν στην πορεία και τα λοιπά, και άρα υπήρχε μια πώς να σας το πω, δεν υπήρχε μια εφταξία σε σχέση με την καταχώρησή τους. Αυτό όμως οδήγησε στο να μην έχει υποβάλει ο Δήμος ε9 από το 2013. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να συνεχιστεί γιατί σήμαινε και φορολογικά πρόστιμα και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να ζητάμε νομιμότητα από τους πολίτες όταν εμείς είμαστε κατά αυτόν τον τρόπο εναταξία. Υπήρχε σοβαρή δυσκολία συντονισμού των υπηρεσιών γύρω από αυτήν την υπόθεση, αλλά, εν πάση περιπτώσει, με τη βοήθειά τους καταρθώσαμε και καταγράψαμε 85 ακίνητα πλην σχολείων, τα οποία και υπευλήθη το αντίστοιχο
Ε9 του Δήμου. Φυσικά μειώθηκε δραστικά από 189.000 που ήταν το πρόστιμο που μας είχε βάλει εφορία σε 49.000 το πρόστιμο λόγω εκπροθέσμου. Και εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Δήμος διαθέτει πλέον, ναι εντάξει είναι οι φόροι και τα πρόστιμα. Έχουμε πια Ε9 όπως κάθε νοικοκυρεμένο σπίτι και κάθε νοικοκυρεμένος Δήμος και κάθε νοικοκυρεμένη επιχείρηση. Αυτό συνέβη, σας λέω και πάλι, λόγω της αδυναμίας του τονισμού των υπηρεσιών σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά και λόγω της, των πολλών έτσι, περιπτώσεων των ακινήτων κτλ. Συνεπώς, αυτό βέβαια, αυτή η λίστα θα εμπλουτιστεί με συμπληρωματικές ή τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να έχουμε την πλήρη εικόνα και καταγραφή, όταν θα έχουμε και την αποτύπωση, την τοπογραφική αποτύπωση όλων των σχολικών χώρων, πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε μέσα στο Γενάρη-Φλεβάρη του 2020 για να ολοκληρώσουμε την κατάσταση. Πάντως, κύριε συνάδελφοι, θέλω να πω ότι προσπαθούμε σε αυτά τα ζητήματα που είναι διαχειριστικής τάξεως να είμαστε απολύτως τυπικοί και διαφανείς. Στη συνέχεια όλη η δημοτική περιουσία θα αναρτηθεί στο site του Δήμου όταν είναι πλήρης ο κατάλογος, γιατί όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι διαθέτει εν πάση περιπτώσει ο Δήμος, και συγχρόνως θα λύσουμε και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κληροδοτήματα, κληροδότημα χαϊματά κλπ, παλιότερες καταστάσεις δηλαδή, έτσι ώστε και αυτά να ενσωματωθούν στη δημοτική περιουσία του Δήμου και να μην αποτελούν κάτι θολό, εν πάση περιπτώσει. Είναι δύο ενημερώσεις που ήθελα να κάνω προς το σώμα για να γνωρίζει και προχωράμε. Μια διευκρίνηση για τα πρακτικά, κύριε Δήμαρχε, να ακουστεί πιο ξεκάθαρα. Άρα, σε σχέση με τις καταγγελίες των δύο καλλιτεχνών, τα έργα τα οποία εκείνοι καταγγέλνουν ότι δεν έβλεπαν ή ότι έχουν χαθεί, βρέθηκαν. Μέρη, βοήθησέ μας, παρακαλώ, κύριε Χατζού. Τα αυγά αυτά του Πανάρετου που ήταν ένα ευρωπαϊκό βραβείο και τα λοιπά βρέθηκαν, είναι στην αποθήκη καταχωρημένα. Δεν ξέρω τι άλλο είναι. Για ποιον άλλο λέτε? Κάτι δεν άκουσα, πέστε θα τα μεταφέρω. Έργα της κυρίας. Πέστε θα εσείς, κύριε Χατζού. Εντοπίσαμε το έργο του κυρίου Πανάρετου, τα αυγά που είχαν πάρει το πανευρωπαϊκό βραβείο, και έχουμε εντοπίσει και τρία έργα της κυρίας Κερασιώτη. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η έρευνα, είναι μόνο στην αποθήκη του Οδείου που κάναμε την επίσκεψη σήμερα. Το δημοσίευμα... Και καταγράψατε 198 αντικείμενα. Το θέμα δεν είναι πόσα βρήκατε, πόσα λείπουνε. Κύριε Καραμάνο, μας καταγραφούν πρώτα. Μας καταγραφούν. Από το δημοσίευμα πάντως που είδαμε ότι είχε βγει το ένα το έργο του κυρίου Πανάρετου που αφορούσε τα δύο αυγά για το πανευρωπαϊκό βραβείο, το βρήκαμε. Και από το δημοσίευμα της κυρίας Κερασιώτη, η οποία δεν αναφερόταν σε κάποια συγκεκριμένα έργα, βρήκαμε τρία έργα της. Όχι, η υπηρεσία δεν είναι πλήρη καταγραφή. Να γίνει καταγραφή πλήρη. Δήμαρχε, κάνει ένας άνθρωπος μια καταγγελία. Δεν τον παίρνουμε τηλέφωνο να του πούμε τι εννοείς. Αρχίζουμε και ψάχνουμε. Άλλο λέω και ακούστε με παρακαλώ, να διευκολύνω θέλω. Κάνει κάποιος μια καταγγελία και λέει: λείπουν τα αυγά και λέει: κυρία Κερασιώτη, λείπουν κι άλλα. Δεν τη ρωτήσαμε ποια εννοείται για να πάμε να δούμε αν αυτά υπάρχουν στις αποθήκες. Καλώς και αν γίνεται η καταγραφή και μπράβο, κύριε Δήμαρχε, αλλά επί τη βάση της καταγγελίας, λείπουν έργα ή δεν λείπουν? Να γίνει η καταγραφή πλήρης και να γίνει και συνέχεια της κουβέντας μας. Κύριε Καραμέρο, εάν είχα καταγγελία επίσημη στο Δήμο, θα πήγαινα να ψάξω αυτό το συγκεκριμένο έργο που αναφέρεται στην καταγγελία. Δεν έχω κάτι τέτοιο. Έχω διάφορα δημοσιεύματα κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς ούτως ή άλλως, γι' αυτό βάλαμε 9 υπαλλήλους του Δήμου. Δεν την κάνω εγώ την καταγραφή. 9 υπάλληλοι που είναι και επιθεωρητές, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τι έχουμε. Και μετά και με την κυρία Κερασιώτη, και όχι μόνο με την κυρία Κερασιώτη, αλλά και με τον οποιονδήποτε έχει ερώτημα, να κάτσουμε κάτω και να κοντρολάρουμε ένα προς ένα τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, να κρύψετε κάτι. Εμείς δεν έχουμε να βοηθήσουμε. Έτσι, θέλουμε για να τα φέρουμε όλα στο φως. Αυτή η Επιτροπή θα καταγράψει τα έργα τέχνης που υπάρχουν στην αποθήκη του Οδείου, της Οδού Νιώβης ή στην Πινακοθήκη,
ή και στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου, κάπου αλλού. Εντάξει. Ό,τι είναι δημοτικός χώρος. Γι' αυτό είπα κιόλας, αν θέλετε, και τώρα ή στο επόμενο συμβούλιο, όποτε θέλετε, να συγκροτηθεί μια διαπαραταξιακή ομάδα που θα επιβλέψει το θέμα και θα δώσει και προτάσεις για το πώς να το αξιοποιήσουμε, δηλαδή. Όχι όταν, μόλις τελειώσει ο έλεγχος. Δεν υπάρχει όταν. Την ίδια μέρα που θα τελειώσει ο έλεγχος και κάνουμε συμβούλιο, εκείνη την ημέρα θα συγκροτηθεί και η διαπαραταξιακή επιτροπή. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κυρία Χαλιάτου, πείτε. Θέλω να πω κάτι το οποίο προφανώς θα βοηθήσει, μια και έγιναν έτσι τα πράγματα. Είχα προσπαθήσει κι εγώ επί της θητείας μου της τελευταίας ως αντιδήμαρχος πολιτισμού. Είχα κάνει μια προσπάθεια και μάλιστα με τη βοήθεια της κυρίας Κερασιώτη. Είχαμε μεταφέρει κάποια από τα έργα τότε, επειδή ήταν βανδαλισμένα και όσα ήταν σε καλή κατάσταση τα βάλαμε με δική της πρόνοια γύρω από το Δημαρχείο, κάποια από αυτά τα γλυπτά που ήταν παλιά στην πινακοθήκη απ' έξω και είχαν αρχίσει και βανδαλιζόντουσαν. Κάποια άλλα τα είχαμε φυλάξει σε διάφορα σημεία που μάλλον μεταφέρθησαν, ήταν στο υπόγειο του Αγίου Θωμά και πήγανε στην Ιώβης. Και είχε πει μάλιστα ότι εκείνη προτίθεται να μας βοηθήσει για να τα τοποθετήσουμε και τα υπόλοιπα και για να αυτό. Απορώ τώρα πώς αποκλείεται να έκανε κάτι, την άποψή μου, γιατί δεν το κοίταξα να κάνει καταγγελία η γυναίκα. Απλά θα έκανε τη διαπίστωση ότι ναι, μπορώ να βοηθήσω. Έτσι μας είχε πει και τότε. Όποτε θέλετε, μας είπε μπορώ να βοηθήσω. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέμα ενδέκατο. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2020. Θα γίνει κλήρωση, κύριε Δήμαρχε. Βάλτε ένα. Πατούλη Σταυράκη. Μαρίνα. Νικολαράκος Ιωάννης. Αναπληρωματική αυτών. Της κυρίας Πατούλη είναι η κυρία Καλατζάκη Λέκα Ελένη. Και του κυρίου Νικολαράχου, κυρία Γόγου Μαρία. Κύριε Δήμαρχε, θα βοηθήσετε να μπουν μέσα. Όχι, πάλι θα μπουν μέσα. Το θέμα σε ψηφοφορία εγκρίνεται κατά την κλήρωση. Παρόσα η κυρία Χαρλατήρα, παρόν ο κύριος Πολυφωνιάδης. Το θέμα πέρασε ομόφωνα. Θέμα 12. Έγκριση ορισμού δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότητας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2020. Εδώ έχουμε δύο δημοτικούς συμβούλους που θα κληρώσουμε με τους αναπληρωματικούς τους πάλι. Λάχος Κωνσταντίνος. Τακτική Βουρλάκη Κατερίνη, Βλάχος Κωνσταντίνος και η αναπληρωματική, κύριε Δήμαρχε. Για την κυρία Βουρλάκη, η κυρία Λέκα Φανή. Και η κυρία Κανάρη Ντάλη Κυριακή, αναπληρωματική του κυρίου Βλάχου. Καλά. Θα ξαβάζω μέσα. Ναι, 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 κύριε Δήμαρχε, θα φάζεστε. Θέμα 13. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2020. Εδώ έχουμε τρεις δημοτικούς συμβούλους που προέρχονται ψηφοφορία στο 12, ομοίως κατά το 11. Θέμα 13. Είπαμε συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Δήμου Αμαρουσίου για το 2020. Εδώ έχουμε να βγάλουμε
Όχι, δεν είναι υπηρεσιακοί. Από τρεις δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται υποχρεωτικά από τη μειοψηφία. Ορίζονται. Εμείς θα προτείνουμε τον κύριο Μπόγδανο, που είναι πολύ δημοφιλής και υπερκομματικός. Στηρίζουμε την πρότασή σας, δάσκαλε. Εμείς είναι ο κύριος Αντωνόπουλος από την πλήρη. Ποιος θέλει? Ο κύριος Κόνιαρης, άλλος ένας από την πλειοψηφία, ο κύριος Ιωαννίδης και ο κύριος Μπόγδανος. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Ομόφωνα. Ομοίως κατά το 10ο και 12ο με παρούσα την κυρία Χαρλατήρα και τον κύριο Πολυχρονιάδη. Θέμα 14ο. Έγκριση μη παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου διαμόρφωσης των οδών Αχιλλείου και Δραγατσανίου στο Δήμο Αμαρουσίου. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Το θέμα σε ψηφοφορία. Παρόν δηλώνουν ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Μπόγδανος, ο κύριος Κούκουζας, ο κύριος Μπούρας, ο κύριος Καραμέρος, η κυρία Κανάρη Ντάλη, η κυρία Μαρτίνη, ο κύριος Γαρδέλης, η κυρία Καρλατήρα, ο κύριος Πολυχρονιάδης. Το θέμα πέρασε ομόφωνα. Θέμα πρώτο. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020. Ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Να κρατήσουμε και ένα κατάλογο ερωτήσεων και ένα κατάλογο για τις ερωτήσεις και ένα κατάλογο για τους ομιλητές. Για τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Ποιοι θα έχουν ερωτήσεις? Πού είναι η υπηρεσιακή? Η υπηρεσιακή του τεχνικού προγράμματος, πού είναι? Ερωτήσεις. Κύριε Πολυχρονιάδη, ερώτηση. Δεν είναι μία, είναι δύο-τρεις. Λοιπόν, στην τρίτη σελίδα αναφέρεται ότι έχετε προϋπολογίσει από ίδιους πόρους και από χρηματοδοτήσεις 200.000 ευρώ, είναι ο κωδικός αύξων αριθμός 32, κωδικός 30741007, περί διατάξεων αντιμετώπισης αυθαίρετης δόμησης και στατικών ελέγχων δημοτικών κτηρίων και σχολείων, περί στον κωδικό τον επόμενο 33 αύξων αριθμός 15741005, αποτυπώσεις δημοτικών σχολικών κτηρίων 120.000 ευρώ. Αυτά να μας πείτε ποια σχολικά κτίρια και ποια δημοτικά κτίρια αφορούν. Υπάρχει κατάλογος στον οποίο θα υπάρξουν οι σχετικές παρεμβάσεις. Επίσης, μας λέτε παρακάτω, προσήλθε, κυρία, στο κωδικό, χωρίς να έχετε γράψει δίπλα κωδικό, σύνταξη μελετών στο πλαίσιο ορίμανσης του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ, αφορά σύνταξη μελετών στο πλαίσιο ρήμανσης του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ με ίδιους πόρους και προϋπολογίζεται 150.000 ευρώ με ποσό από ίδιους πόρους 20.000 ευρώ. Τι αφορά αυτό? Στον κωδικό 30741046 υπαρίθμα αύξων αριθμών 41 μας μιλάτε για έργο διαμόρφωση κέντρου θεραπευτικής υπασίας στο Μαρούσι. Τι αφορά το έργο αυτό? Φασία. Ναι. Φασία. Κατάρτιση φακέλου μελετών και εξασφάλιση αδειοδοτήσεων εγκρίσεων για το έργο διαμόρφωση κέντρου θεραπευτικής υπασίας στο Μαρούσι. 30.000 ευρώ. Στον υπαρίθμα αύξων αριθμών 45 κωδικό 4074 13001
Συγγνώμη, 008, μας μιλάτε για μελέτη σύνταξης τοπικού χωρικού σχεδίου με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Δεν μας δίνετε καμία επεξήγηση. Ποιο τοπικό σχέδιο είναι αυτό? Το τοπικό χωρικό τι αφορά? Να μας τα πείτε, όχι ένα-ένα. Και έχετε εδώ πέρα και έναν κωδικό που αφορά επανέγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Δηλαβέρη και ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής και δίνεται 25.000 ευρώ. Τι αφορά αυτό στο κτήμα Δηλαβέρη? Επειδή πολλά ακούγονται. Έτσι, λοιπόν. Επίσης, στο υπαρίθμο αύξηση των αριθμών 55 προϋπολογίζεται 500.000 ευρώ για κατασκευή, επισκευή, επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού αθλητικών εγκαταστάσεων, οδών, πλατιών, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών και λοιπόν κοινοχρήστων χώρων με 500.000 προϋπολογισμό και 350.000 από ίδιους πόρους. Τον ηλεκτροφωτισμό δεν τον είχατε εκχωρήσει σε ιδιώτη ως δημοτική αρχή? Αυτό τώρα τι αφορά? Ναι, ρωτώ, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ακόμα, σε ό,τι αφορά, εδώ πέρα έχετε ένα κωδικό που το λέτε ξεκάθαρα ότι θα πάτε σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι, συγγνώμη ένα λεπτό, να το βρω, για τα σχολεία, συγκεκριμένα σχολεία, να του πω αναφέρεται. Λοιπόν, επειδή είναι και περίεργα βαλμένα τα... Λοιπόν, ναι, υπάρχει κωδικός συγκεκριμένος, ο οποίος μιλάτε για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανέγερση σχολείων. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω τώρα ακριβώς που είναι. Και το τελευταίο, μπράβο, το 27, ευχαριστώ κυρία Διακολιού, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολλά και δεν τα βλέπω λόγω πρεσβειοποίησης. Ναι, και το τελευταίο που θα βάλω, έτσι, είναι ένα τεράστιο κονδύλιο που προϋπολογίζεται για τη διαμόρφωση της πλατείας Ευτέρπης, έλεος πια δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού 487.312,88 ευρώ. Στο 20, αύξον αριθμός 20, κωδικός, είναι συνεχιζόμενο, ναι, μας πείτε, τι υπάρχει, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα τέλος πάντων που πρέπει να εξηγηθούν και να επεξηγηθούν για να τα ακούσουν και οι πολίτες και να καταγραφούν και στα πρακτικά. Αυτά τώρα, αν ξέχασα κάτι, θα τα πούμε οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Κύριε Ρώτα, θα απαντήσετε στις ερωτήσεις? Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Είναι μία ερώτηση, να το κάνει ερώτηση ο κύριος Γαρδέλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να αποσαφινιστεί στο πίνακα που μας έχετε δώσει πόσο είναι το συνεχιζόμενο τεχνικό πρόγραμμα και πόσο το νέο τεχνικό πρόγραμμα, οι νέες εγγραφές. Σε ποσά. Κύριε Ρώτα. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να... αν μου επιτρέψει ο κύριος Δήμαρχος τώρα, θα απαντήσω, αλλά θα σας προλάβω για κάποια πράγματα που έχετε προγραμματίσει να πείτε απόψε, γιατί θα ακολουθήσουν τις απαντήσεις. Καταρχήν, το τεχνικό πρόγραμμα εκφράζει μια πολιτική διάσταση σε σχέση και με τον προϋπολογισμό του Δήμου για την επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνουμε όλοι εδώ ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Μια νέα διοίκηση έχει αναλάβει, ένα νέο διοικητικό συμβούλιο έχει αναλάβει από την 1η του Σεπτέμβρη. Δημοτικό συμβούλιο, ναι, τι είπα. Κοινοτικό είπα. Διοικητικό. Α, διοικητικό, με συγχωρείτε. Λοιπόν, που σημαίνει ότι είμαστε σε μια τελείως νέα εποχή. Κατά συνέπεια, εμείς ως διοίκηση, ως νέα διοίκηση, καταλαβαίνετε όλοι ότι
οι προγραμματικές θέσεις της διοίκησης με τον νέο Δήμαρχο είναι συγκεκριμένες και έχουν αποτυπωθεί αφενός μέσα στο πρόγραμμά του, αφετέρου είναι και μια πολιτική θέση την οποία εκφράζει η παράταξη. Σε αυτή τη φάση λοιπόν έπρεπε εμείς να ακολουθήσουμε το μοντέλο το οποίο είναι στο τελείωμα του έτους, δηλαδή να κλείσουμε ορισμένα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα έκανε και την ερώτηση ο κύριος Γαρδέλης ποιο είναι το ποσό που έχουμε βάλει για τα συνεχιζόμενα και είναι καθαρά θέμα τυπικό αν θέλετε πάνω στη διαδικασία και είναι και το ξεκίνημα της νέας δημοτικής αρχής. Άρα λοιπόν μέσα από τους αριθμούς και από τις εγγραφές πιθανόν κάποια πράγματα να μην εκφράζουν τη σημερινή κατάσταση, αλλά στην πρώτη αναμόρφωση σας τα λέει ο Δήμαρχος, δυστυχώς έγινε έτσι το θέμα, θα σας τα πει στην τοποθέτησή του, στην εισήγηση. Από το νέο έτος θα τοποθετηθούμε επί της ουσίας πάνω στον προγραμματισμό που έχει η νέα διοίκηση. Και πάω τώρα στις απαντήσεις. Να ξεκινήσω από τα ΣΔΙΤ που είπε ο αγαπητός. Βεβαίως, η άποψή μας είναι ότι για μας προέχει η υπηρεσία στους πολίτες στα παιδιά μας. Το πώς θα γίνει, θεωρώ ότι και επειδή το έχουμε ψάξει όλα στο θέμα, θεωρώ ότι είναι συμφέρον για το Δήμο, μακάρι να πετύχει αυτή η διαδικασία, οποφελία των δημοτών και των παιδιών μας. Τι εννοώ, τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μία αίθουσα σχολική. Είμαστε όλοι μάρτυρες ότι δεν υπάρχει ένα καινούριο συγκρότημα. Εμάς μας ενδιαφέρει να δώσουμε υπηρεσίες στα παιδιά μας. Αυτό το μοντέλο το οποίο έχει εφαρμοστεί σε όμορους δήμους, Νέα Ιωνία, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, το εφάρμοσε και ήταν και πολύ, έτσι, ο δήμαρχος της Πεντέλης, του Γέρακα, κάποιοι λοιπόν δήμοι, όμοροι, παίξανε σε αυτή τη λογική και πετύχανε σε 1,5 χρόνο να παραδώσουν πολυτελή σχολεία, ασφαλή σχολεία, σχολεία για τα παιδιά μας, χωρίς να ζημιωθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου τους. Διότι αυτά είναι δαπάνες τις οποίες έχει η κεντρική διοίκηση. Είναι λέει και μία στρατηγική της διοίκησης σημερινής, έτσι ώστε τα βάρη που αφορούν την κεντρική διοίκηση να τα αναλάβει η κεντρική διοίκηση. Δεύτερον, η πλατεία Ευτέρπης, αγαπητές συνάδελφε, είναι συνεχιζόμενο, δεν αφορά αυτό. Είναι στην κατηγορία, το είπε κάποιος συνάδελφος, ο κ. Κούγκουζας νομίζω. Είναι κάποια υπολείμματα τα οποία δεν έχουν κλείνει το θέμα. Όσον αφορά για τα σχολικά κτίρια στην πρώτη ερώτηση, που είπατε για τις αποτυπώσεις και τη στατική επάρκεια, είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει, αλλά επειδή θεωρούμε ότι μπορούμε εκεί να βάλουμε πλάτη ως Δήμος και να δούμε τη διαδικασία της στατικής επάρκειας κάποιων σχολικών συγκροτημάτων, παραδείγματος χάρη το σχολικό συγκρότημα που είναι στους Αγίους Αναργύρους, στο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο θυμάστε όλοι εδώ και οι παλιότεροι, υπήρχαν κάποια θέματα τεχνικά. Ο ΚΤΙΠ με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε. Εμείς ως υπεύθυνη διοίκηση θεωρούμε ότι θα πρέπει να το βάλουμε μέσα στον προγραμματισμό μας και να προχωρήσουμε με διαγωνιστική διαδικασία να εγκαταστήσουμε μελετητή, εξειδικευμένο μελετητή, προκειμένου να δώσουμε ασφάλεια στο θέμα του σχολικού κτηρίου, αλλά όχι μόνο σε αυτό και σε οποιοδήποτε άλλο σχολικό συγκρότημα. Και το δεύτερο κεφάλαιο, το είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως, ότι φτιάχνουμε Ε9 για πρώτη φορά. Φτιάχνουμε Ε9, έχει καταγραφεί η ακίνητη περιουσία του Δήμου και σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση κάνουμε μία καταγραφή των σχολικών κτηρίων των οποίων έπρεπε να έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει γίνει έως σήμερα και γι' αυτό το λόγο εγγράψαμε αυτή την πίστοση μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Στον κύριο Ρώτα, παρακαλώ. Έτσι. Τώρα πάμε στα πολεοδομικά θέματα. Βεβαίως. Ναι, κύριε Καβαλέ. Απλά για το Ηλέκτρα. Είναι ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων και έχουμε βάλει ένα ποσό στο πρόγραμμα για μελέτες ώστε να πάρουμε χρηματοδότηση από αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καβαλό. Τα πολεοδομικά θέματα να ξεκινήσουμε από το τοπικό χωροταξικό σχέδιο. Γνωρίζετε όλοι, κύριοι Σύμβουλοι, ότι στο Μαρούσι έχει να ασχοληθεί κάποιος από το 1997, κύριε Καρδέλη που είσαι, δεν σε βλέπω, από το 1997 στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Ερχόμαστε λοιπόν το 2019
το 2020 μάλλον, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες, διαγωνιστική διαδικασία να μπει μελετητής, προκειμένου να μελετηθεί όλη η πόλη πάνω στις τρέχουσες χρήσεις τις οποίες έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό είναι μια επίπονη προσπάθεια, είναι και χρονοβόρα συνάμα, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα στο τρέχον έτος και γι' αυτό το λόγο θα δείτε και στις πιστώσεις μέσα, όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό αλλά και στο τεχνικό πρόγραμμα, θα έχει μια συνέχεια, δηλαδή δεν θα κλείσει το 2020. Δύο επιμέρους ζητήματα που έβαλε ο κύριος συνάδελφος ήταν η επανέγκριση του Δηλαβέρη. Βεβαίως, γνωρίζετε κύριε Σύμβουλε ότι είχε ενταχθεί η πολυδομική ενότητα του Δηλαβέρη, είχε ολοκληρωθεί και η πράξη εφαρμογής και είχε μεταγραφεί στο υποθηκοφυλάκιο όπως προβλέπεται από το 1937. Όμως, επειδή είχε ενταχθεί όχι με προεδρικό διάταγμα αλλά με υπουργική απόφαση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι υπουργικές αποφάσεις το 2005 με απόφαση του Βουλή Επικρατείας έχουν καταργήσει όλες αυτές τις εντάξεις. Κατά συνέπεια, είμαστε υποχρεωμένοι να το φέρουμε ως προεδρικό διάταγμα και παράλληλα, εφόσον θα μπει με τις διατάξεις πλέον τις, αυτές που τρέχουν τις πολεοδομικές, καταλαβαίνετε ότι πιθανόν να προκύψουν και ζητήματα στην διαφοροποίηση της πράξης εφαρμογής που αρχικά είχε μεταγραφεί στο υποθηκοφυλάκιο. Σημειώνω δε ότι στην λόγω πολεοδομική ενότητα έχει χώρο θετηθεί και η περίπτωση του καζίνο. Είμαστε έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, το οποίο εμείς επίσημα δεν έχουμε λάβει εκτός από τα δημοσιεύματα και τις επιμέρους ανακοινώσεις που έχουν γίνει, επίσημα δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας καμία θέση. Κατά συνέπεια η εγγραφή αφορά την επανέγκριση του προεδρικού διατάγματος του Δηλαβέρη με ταυτόχρονη πιθανή έτσι, επανασχεδίαση της πράξης εφαρμογής που ακολουθεί την πολεοδομική μελέτη. Τώρα, ήρθε ο κύριος Βλάχος. Όσον αφορά το πρόγραμμα του ηλεκτροφωτισμού στους κοινόχρηστους και τους κοινοφελείς χώρους, είναι μια πολιτική της νέας διοίκησης η οποία πιστεύει στην ασφάλεια των παιδικών χαρών, των πάρκων, των αθλητικών χώρων με πλούσιο φωτισμό, καθαριότητα, ασφάλεια, τα πάντα, όλο τον εξοπλισμό και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα του φωτισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιθανόν να κατηγορηθούμε γιατί έχουμε υπέρμετρο φωτισμό, αλλά θεωρούμε υποχρέωσή μας να έχουμε φωτίσει επαρκώς όλους αυτούς τους χώρους που αθλούμεθα, που πηγαίνουν τα παιδιά μας για να παίξουν ώρες μετά τη δύση του ηλίου. Και δεν νομίζω να υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, εκτός και δεν έχω σημειώσει κάτι κύριε συνάδελφε. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι καλύφθηκαν όλα, έτσι. Καλύψατε κύριε Δημάρχε, τις καλύψατε. Τοποθετήσεις. Λοιπόν, από την παράταξη του κύριου Καραμέρο, ο κύριος Κούκουζας, η κυρία Χαρλατήρα, η κυρία Διακολίου και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ξεκινάμε. Κύριε Κούκουζα, έχετε το λόγο. Είστε και ειδικός αγορητής, από ό,τι μου έχετε πει, γνωστοποιήσει. Άρα έχετε μεγαλύτερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Περίπου μισή ώρα. Ό,τι σας λέει ο κύριος Αγρής. Όχι κύριε Πρόεδρε, εσείς είστε πρόεδρος. Ξέρετε πολύ καλά τον κανονισμό, ξέρω ότι θα τον τηρήσετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καταρχάς, πριν αρχίσω την τοποθέτησή μου για το τεχνικό πρόγραμμα, με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου, και του κυρίου Ρώτα και κάποιου άλλου νομίζω, σχετικά λοιπόν και με τα δάνεια και με τα ε9 και με τα κτίρια, τα σχολικά που δεν έχουν χτιστεί τίποτα τα τελευταία 11 χρόνια, είναι εμφανές ότι παραλάβατε έναν νοικοκυρεμένο Δήμο. Λοιπόν, να μπούμε τώρα στο θέμα του τεχνικού προγράμματος. Εμείς ως παράταξη κάναμε χρήση των διατάξεων του νόμου και του Κλισθένη αλλά και της τελευταίας εγκυκλίου από 27-11 και καταθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εναλλακτική πρόταση τεχνικού προγράμματος την οποία θα θέσουμε και σε ψηφοφορία όπως προβλέπει και ο νόμος. Η βασική φιλοσοφία αυτής της εναλλακτικής πρότασης περιέχει δύο καινούργιους κωδικούς. Ο ένας αφορά μελέτη και έργο και... κυρία Χαλιώτη, θα μιλάμε μαζί.
Ευχαριστώ πολύ. Απλά είναι... κύριε... Ναι. Απαιτώ ένα σεβασμό γιατί προσπαθώ να αναπτύξω μία πρόταση. Εγώ ακούω... Κύριε Αντωνόπουλο, αφήστε το να συνεχίσει. Αφήστε το κύριε Αντωνόπουλο να συνεχίσει. Κύριε Αντωνόπουλο, κύριε Κούκουσα, συνεχίστε. Κύριε Πρόεδρε, δεν συνεχίζω αν δεν σταματήσουν. Δεν μπορώ να ακούω άλλες φωνές. Ας σεβαστούν λιγάκι ότι προσπαθώ να αναπτύξω μια πρόταση μιας παράταξης. Σεβασμό δεν είναι τόσο εύκολο. Σεβασμό στον ομιλητή. Παρακαλώ, κύριε Κούκουσα. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω ότι οπότε ο χρόνος γράφει από τώρα ότι η εναλλακτική μας πρόταση έχει να κάνει με έναν κωδικό που αφορά στη μελέτη και δύο κωδικούς που αφορούν σε έργα. Αυτό είναι καινούργια πράγματα που εισάγουμε στο τεχνικό πρόγραμμα. Η μελέτη και το έργο αφορούν στον συμμετοχικό προϋπολογισμό. Είναι μια διαδικασία η οποία ήδη εφαρμόζεται σε άλλους δήμους και στην Κηφισιά και στο Χαλάνδρη, για να δώσω δύο δήμους με διαφορετικές πολιτικές, αν θέλετε, προσεγγίσεις στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Είναι με λίγα λόγια, επειδή θα το αναπτύξει ο κύριος Μπούρας στο επόμενο διάστημα, αφού είναι και θέμα του προϋπολογισμού αυτό, είναι η δυνατότητα και η δέσμευση της διοίκησης να υλοποιεί έργα τα οποία αποφασίζουν οι πολίτες ανά περιοχές, ανά πολεοδομικές ενότητες από τις 17 που έχουμε, με διαδικασίες γενικών συνελεύσεων και αποφάσεων. Η διοίκηση έρχεται να υλοποιήσει τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν οι ίδιοι πολίτες για την προτεραιοποίηση των έργων των οποίων χρειάζονται στην κάθε γειτονιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς βάζουμε ένα ποσό 60.000 στο τεχνικό πρόγραμμα για τη μελέτη της εφαρμογής των διαδικασιών του συμμετοχικού προϋπολογισμού και ένα ποσό επίσης 140.000 για το 20 σε συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 για το ολόκληρο το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κατανείμει περίπου ομοειδώς τα χρήματα στις 17 πολεοδομικές ενότητες. Αυτό το έργο είναι μία δαπάνη 2 χρόνων. Θα υλοποιηθεί στο ποσό που σας είπα, των 140.000, στο 2020 και το υπόλοιπο θα υλοποιηθεί το 2021, που εντωμεταξύ θα έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες έγκρισης των έργων από τον συμμετοχικό προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο έργο, το οποίο θεωρώ ότι είναι έλλειμμα στο ένα ακόμα έλλειμμα στο τεχνικό πρόγραμμα που εισηγείται η διοίκηση, είναι οι επεσκευές και διαμορφώσεις αιθουσών του Σικιαριδίου Ιδρύματος για τη λειτουργία του ΚΔΑΠΜΕΑ. Ως γνωστόν, εδώ και χρόνια, ΚΔΑΠΜΕΑ επιχορηγούμενο από το ΕΣΠΑ στο Μαρούσι δεν λειτουργεί. Λειτουργεί κάτι σαν ΚΔΑΠΜΕΑ, το οποίο όμως, επειδή ακριβώς δεν έχει τις προδιαγραφές, δεν χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να προσλάβουμε προσωπικό και δεν επιχορηγούνται με βάουτσερ ούτε οι ωφελούμενοι. Είχαμε κάνει ως Δήμος μια προγραμματική σύμβαση με το Σικιαρίδιο, όπου θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τις αίθουσες του Σικιαρίδιου κάποιες, εάν όμως φτιάχναμε κάποια πράγματα. Φτιάχναμε δηλαδή σαν Δήμος τις αίθουσες, τα γήπεδα κτλ. Δεν έχουμε κάνει τίποτα από τότε ως Δήμος. Δεν έχετε κάνει τίποτα ως προηγούμενη διοίκηση. Για 2 χρόνια τουλάχιστον. Εμείς το εισαγάγουμε αυτό και το προτείνουμε στην πρότασή μας σαν ξεχωριστό κωδικό με γενικό προϋπολογισμό 300.000 και για να υλοποιηθεί φέτος ή τουλάχιστον να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της σύμβασης, βάζουμε τις 200.000 για φέτος. Είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 20, ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε πρόταση και να χρηματοδοτήσουμε το ΚΔΑΠΜΕΑ από το ΕΣΠΑ. Είναι χρήματα τα οποία λείπουν από τον ΚΙΠΑΔΑ εν προκειμένο ή το Δήμο, αλλά λείπει και η υπηρεσία προστασίας αυτών των παιδιών που έχουν αυτή την ανάγκη.
Στο δεύτερο κομμάτι της πρότασής μας υπάρχουν διαφορετικές, σε κάποιους υπάρχοντες κωδικούς που έχετε βάλει, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι απλά λογιστικό ότι βγάζουμε κάποια νούμερα από εδώ, κάποιες χιλιάδες ευρώ, τα βάζουμε σε έναν άλλο κωδικό και θέλω να το δείτε ως πρόγραμμα πολιτικών προτεραιοτήτων. Το πρόγραμμά μας βασίζεται σε αυτές τις αλλαγές, στην σκέψη να δώσει προτεραιότητα στην καθαριότητα, να δώσει προτεραιότητα στην καθημερινότητα, να δώσει προτεραιότητα στο περιβάλλον και στις κοινωνικές δομές και όχι, στις μελέτες ή σε κάποια άλλα έργα τα οποία έχουν μεν κωδικούς, μπορεί να υπάρχουν, δεν λέμε να φύγουν τελείως, αλλά που δεν είναι σε πρώτη προτεραιότητα να υλοποιηθούν. Ένα λάθος για μένα, το οποίο πιθανά να το βρείτε και μπροστά σας, έχει να κάνει με τον κωδικό, τον αύξητο αριθμό 6, στην οδοποιία οδική ασφάλεια, ο κωδικός 3073-24001, μιλάει για συντήρηση και διαμόρφωση πεζοδρομίων. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την βούληση της Δημοτικής Αρχής να φτιάξει τα πεζοδρόμια. Και όλοι όσοι ήταν υποψήφοι, όλοι μας δηλαδή, στις δημοτικές εκλογές, ένα πράγμα που ακούγαμε στις γειτονιές που γυρίζαμε και ένα μόνιμο παράπονο των κατοίκων είναι ότι δεν υπάρχουν ασφαλή πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στα οποία μπορούν να περπατήσουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με μικρά παιδιά. Είναι γενικά τα πεζοδρόμια της πόλης σε μια χάλια κατάσταση. Αντιλαμβανόμαστε την πολιτική βούληση της διοίκησης να φτιάξει τα πεζοδρόμια. Όμως, τα πεζοδρόμια το ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά από τον νόμο αν έχουν την ευθύνη οι κάτοικοι, οι παρόδοι. Με έναν τέτοιο κωδικό φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό, εκτός αν πάμε σε άλλες διαδικασίες, εντέλεστε ή διακινδυνεύσουμε ακόμα και να υλοποιηθεί αυτός ο κωδικός έτσι όπως παρουσιάζεται. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε να φύγει αυτός ο κωδικός και να μπει όλο το ποσό, ακριβώς όλο το ποσό, στον κωδικό, αν μου επιτρέπετε, ναι, στον κωδικό 2073-24001, που είναι πιο πίσω. Δώστε μου ένα λεπτό. Στον οποίο έχετε πάλι διαμόρφωση εσοχών των πεζοδρομίων για τους κάδους, όπου εκεί, στην καθαριότητα, σωστά κύριε Ρώτα, όπου εκεί πραγματικά με τον τίτλο «Εσοχές και διαμόρφωση εσοχών για τους κάδους» μπορούμε φυσικά να φτιάξουμε και το πεζοδρόμιο όλο και εκεί ακριβώς, κατά τη γνώμη μας, δεν θα έχουμε πρόβλημα ούτε από τον έλεγχο, ούτε από την περιφέρεια, από την αποκεντρωμένη, ούτε πουθενά. Με αυτόν τον τρόπο που κάνετε, διακινδυνεύετε την δική σας βούληση, την υλοποίηση της δικής σας βούλησης να πραγματοποιηθεί. Στα υπόλοιπα έχουμε να ζητήσουμε αύξηση σε κάποια έργα περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα νομίζω το αντλιοστάσιο της Αγίας Λαύρας είναι απαραίτητο να γίνει φέτος. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν προϋπολογισμό 250.000 και βάζουμε 50.000 για το 2020, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα γίνει. Όπως το ίδιο και ο Αρίωνας, όπως το ίδιο και κάποιο άλλο έργο πάλι στο περιβάλλον. Επομένως, καλύτερα να αποφασίσουμε να κάνουμε ένα από αυτά ή δύο από αυτά, κόβοντας κάποιες διαγραμμίσεις ή κόβοντας, αν θέλετε, ακόμα και για το, και για το γήπεδο Καρέλα, που μπορεί να μειωθεί το ποσό, εφόσον αυτή τη στιγμή ξέρω ότι στο πρόγραμμα της περιφέρειας χρηματοδοτείται και με 200.000, και να υπάρξει μια τέτοιου είδους αλλαγή στους κωδικούς. Επίσης συγκεκριμένη αύξηση, και νομίζουμε είναι πάρα πολύ σημαντική, προτείνουμε στον κωδικό 4, ο οποίος έχει να κάνει με τη διάνοιξη των οδών και των πεζοδρόμων. Πολλές κυκλοφοριακές μελέτες, οι οποίες δίνουμε ένα σωρό λεφτά να διατυπωθούν, να μας παρουσιαστούν, να προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε, δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε μέσα στην πόλη, λόγω του ότι σε πάρα πολλές περιοχές δεν έχουμε τις διάνοιξεις των δρόμων. Αντιλαμβάνομαι και ξέρω την νομοθεσία και τις δυσκολίες που φέρνει μια διάνοιξη δρόμου, όμως πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα.
Και πρέπει να δοθούν προτεραιότητες στις διανοίξεις, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η πόλη. Γι' αυτό προτείνουμε αύξηση του ποσού στις διανοίξεις. Δεν μπορεί με 10.000 ευρώ στο 2020 σε έναν προϋπολογισμό 200.000 να πούμε ότι θα κάνουμε διανοίξεις. Θα ανοίξουμε πραγματικά τρία κομματάκια σε τρεις δρόμους. Δεν είναι παρέμβαση στην πόλη αυτή, ούτε η πόλη θα ανασάνει, ούτε θα βελτιωθεί το κυκλοφορικό με αυτή την παρέμβαση. Πάλι εμείς επισημαίνουμε κάποιους άλλους χώρους, κάποιους άλλους κωδικούς με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε τη δαπάνη που έχετε προβλέψει, ώστε να ισοσκελιστεί. Το τεχνικό πρόγραμμα και η πρόταση που έχουμε καταθέσει είναι απόλυτα ισοσκελισμένη, εκτός από τους κωδικούς που σας είπα στην αρχή, που όμως έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό μία αύξηση, δηλαδή του τεχνικού προγράμματος, θα τα αναλύσει ο κύριος Μπούρας μετά. Ένα άλλο σημείο. Μιλάτε στον αύξοντα κωδικό 35, αύξοντα αριθμό 35, για την εκπόνηση μελετών στο νέο σχολικό συγκρότημα 8ου Γυμνασίου 9ου Λυκείου. Επιτρέψτε μου, επειδή το πρόβλημα το ξέρω πάρα πολύ καλά. Μια μικρή αναφορά, μια παρένθεση και ίσως με αυτό κλείνω, γιατί τα υπόλοιπα στο τεχνικό πρόγραμμα δεν έχουν πάρα πολλά, τα έχω πει τα περισσότερα. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η υπηρεσία. Ότι δεν γνωρίζει αν μπορεί να εκδώσει οικοδομική άδεια για να χτιστεί αυτό το σχολείο. Και γιατί δεν το γνωρίζει? Γιατί ο χώρος που μας έχει παραχωρηθεί από το Αγροτικής Ανάπτυξης, και λίγη βέβαια αυτή η παραχώρηση μέχρι τέλος του 20, φαντάζομαι έχετε συνεννοηθεί ή θα ζητήσετε, και το εύχομαι, θα πάρετε μία παράταση, όμως αυτός ο χώρος δεν έχει πρόσβαση σε δρόμο. Επομένως, αν δεν υπάρξει διάνοιξη του δρόμου και αν ο δρόμος αυτός δεν είναι μπροστά ακριβώς από το οικόπεδο που μας έχει παραχωρηθεί, δεν μπορεί να πάρει οικοδομική άδεια. Αυτό το πράγμα η υπηρεσία με πληροφόρησε, γιατί όλο αυτό βγήκε και από μια διαβούλευση με τις υπηρεσίες. Όπως καταλαβαίνετε, και στην οικονομική και στην τεχνική πήγαμε, και στην καθαριότητα και στην... όχι στην καθαριότητα, στο περιβάλλον κτλ. Αν λοιπόν δεν... αυτό το πράγμα η υπηρεσία θα το ξέρει σε τρεις μήνες. Επομένως, σε τρεις μήνες μπορεί να γνωμοδοτήσει η υπηρεσία εάν μπορεί να αξιοποιήσει και αν μπορεί να βγάλει εύκολα την οικοδομική άδεια. Διότι στη διάνοιξη του δρόμου, αν ο μισός δρόμος ανοίγει σε άλλον ιδιώτη, τότε θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Πρόταση, την οποία σκεφτείτε, επειδή τελειώνει η παραχώρηση του Υπουργείου Γεωργίας προς το Δήμο μας, αυτού του οικοπαίδου, του χώρου, που έχει βέβαια για τα προβλήματα με το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά τέλος πάντων, το 2020 διαπραγματευτείτε την παραχώρηση αντίστοιχου χώρου προς τη Νέα Πόλεως, όπου έχει πρόσβαση σε δρόμο, μπορεί εύκολα να δοθεί οικοδομική άδεια και δεν έχει και το πρόβλημα ότι στον ίδιο χώρο, αυτόν που έχει παραχωρηθεί αυτή τη στιγμή, υπάρχει το Ινστιτούτο Ελέγχου των Σπόρων, που για να μεταφερθεί έχει άλλα θέματα, αν θέλει, αν δεν θέλει, και πόσο δύσκολο και κοστοβόρο είναι. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, θα μπορούσα να έχω και δευτερομιλία. Έχετε περάσει το χρόνο. Το ξέρω, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Αντιλαμβάνομαι ότι η διοίκηση κατέθεσε προς την περιφέρεια πάλι μια επιστολή ζητώντας μια σειρά έργα. Τα ανέφερε και ο Δήμαρχος, νομίζω, στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από αυτά, δυστυχώς, το τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, το οποίο το έχω μελετήσει και το έχω στα χέρια μου, είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή, για το ρέμα σαφούς βάζει 50.000 για το 2020, άρα τίποτα. Για την κατασκευή του βρεφονηπιακού του 580, που υπάρχουν όριμες μελέτες και 1.000 ευρώ, θα φτιάξουμε παιδικό σταθμό, 1.000 ευρώ στο ψαλίδι, τόσο χρηματοδοτεί. Χρηματοδοτεί το γήπεδο Καρέλα με 200.000, βάζει 50.000 και αυτά. Και τι προσθέτει, αυτά είναι τα προηγούμενα κιόλας. Αυτά είναι τα προηγούμενα. Και τι προσθέτει η νέα διοίκηση της περιφέρειας, που τυχαίνει να ήταν και δήμαρχος 11 χρόνια, πολλά χρόνια στο Μαρούσι, 12. Μια ανακατασκευή αποδέχτειων βρύων στην περιοχή Παραδείσου, προϋπολογισμό 1.400 που βάζει 50.000 μόνο, πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Μια μελέτη ανακατασκευή βρύων στην Αγισιλάου, δηλαδή κοντά στο ΙΑΣΟ, όπου βάζει 30.000 από τις 167.000, δηλαδή αυτό είναι, ας πούμε, ένα έργο το οποίο μπορείς να πεις ποσοστιαία ότι κάτι πάει να κάνει.
και βάζει και 50.000 για τα αντιπλημμυρικά της Κογκινιάς, τα οποία, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του κύριου Πατούλη, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά στην Κογκινιά αν δεν διευθετηθεί και δεν διαχειριστούμε πρώτα το ρέμα σαφού που είναι ο αποδέχτης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη απογοήτευση για το Δήμο μας η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας, η οποία πραγματικά δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα. Και ενώ τα ξέρε, και ενώ είχε φτάσει στο σημείο να βάλει ανθρώπους να κάνουν και μηνύσεις στον προηγούμενο αντιπεριφερειάρχη, γιατί δεν έκανε δεν έδινε λεφτά για ασφαλτοστρώσεις, και ήταν και ένα βασικό επιχείρημα της παράταξής σας προεκλογικά, ότι ο κύριος Καραμέρος που πάει που δεν έδωσε φράγκο για τις ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Μαρουσίου και τα έδωσε αλλού. Σήμερα ο κύριος Πατούλης πόσα έδωσε για τις ασφαλτοστρώσεις? Μηδέν. Και να σας πω και κάτι, και καλά έκανε και δεν τα έδωσε. Γιατί δεν δίνονται έτσι αυτά τα λεφτά. Αλλά όταν μίλαγε για λαϊκισμό ο κύριος Πατούλης, φαίνεται ότι μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα να μίλες. Γυρίζουν τα θέματα, έρχονται μπροστά σου και σου χτυπάνε το καμπανάκι. Ευχαριστούμε κύριε Κούκουσα. Ο κύριος Βαρβέλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ σε νούμερα που αποτυπώνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά να σταθώ σε ορισμένα σημεία που η εμπειρία μου έχει δείξει και θεωρώ ότι θα είναι χρήσιμα για την καινούρια διοίκηση να τα αντιμετωπίσει σύντομα, διότι διαφορετικά όποιο τεχνικό πρόγραμμα και να έχει καταθέσει ο Δήμος, δεν θα δούμε σύντομα έργα, και θα εξηγήσω για το λόγο. Η εμπειρία μου δείχνει, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δημαρχέ, το γεγονός ότι από τη στιγμή που υπάρχει εγγεγραμμένο ένα τεχνικό έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου και στο τεχνικό πρόγραμμα και ξεκινήσει η διαδικασία, ο εργολάβος ο οποίος τελικά θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει το έργο, θα ξεκινήσει το έργο μετά από 2,5 χρόνια. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει περιορισμός χρονοδιαγράμματος στην κάθε φάση ενός διαγωνισμού. Τι εννοώ? Ξεκινάει μία μελέτη λοιπόν για να δημοπρατηθεί ένα έργο, η οποία δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτή η μελέτη. Όταν λοιπόν με το καλό γίνει η μελέτη, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης. Ούτε και αυτό ξέρουμε πόσο χρονικό διάστημα παίρνει. Γίνεται ο διαγωνισμός, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, ένας μήνας, δύο μήνες να καταθέσουν προσφορές. Συστήνεται η Επιτροπή Εξέτασης του Διαγωνισμού, στην οποία δεν συμμετέχουν μόνο οι υπάλληλοι του Δήμου, αλλά υπάλληλοι και από την περιφέρεια. Και αν μπορούν λοιπόν να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, τότε έρχονται. Διαφορετικά δεν τους ορίζει ο νόμος τίποτα πότε θα έρθουν και πότε θα γίνει αυτή η Επιτροπή. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της διαδικασίας, και αυτό το βλέπετε και μπροστά σας στα συνεχιζόμενα, όχι μόνο τώρα, και στα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι εμείς λέμε στους πολίτες τι έργα θα κάνουμε, φτάνουμε στο σημείο να τελειώσει η τετραετία, να λένε οι πολίτες μας υποσχεθήκατε αλλά δεν κάνετε τίποτα, αλλά δυστυχώς ο πολίτης δεν γνωρίζει τις διαδικασίες. Εάν λοιπόν δεν διορθωθούν οι διαδικασίες αυτές και εσείς θα βρεθείτε στην πολύ δύσκολη θέση να σας πούνε οι πολίτες στο τέλος της τετραετίας ότι κύριε Δήμαρχε υποσχεθήκατε 10 πράγματα και κάνετε μόνο το ένα και δεν θα φταίτε εσείς. Πάγιο αίτημά μου ήταν στις συγκεντρώσεις που κάναμε της Δημοτικής Παράταξης ότι πρέπει να γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το πώς πρέπει να είναι τα πεζοδρόμια στην πόλη του Αμαρουσίου και δεν μπορούν τα πεζοδρόμια να λυθεί το πρόβλημα των πεζοδρομίων αποσπασματικά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν περιοχές του παλαιού σχεδίου όπου τα πεζοδρόμια είναι 1,5 μέτρο και στο 1,5 μέτρο αυτό υπάρχουν δέντρα τα οποία αν πάει κάποιος να τα μεταφυτεύσει, όχι να τα κόψει, φωνάζουν οι πολίτες, αλλά ο κόσμος περπατάει στους δρόμους και δεν μπορεί να περπατήσει στα πεζοδρόμια, ούτε μπορεί μία γυναίκα με το καρότσι της στα παλαιά σχέδια πόλης να ακολουθήσει το πεζοδρόμιο. Σε αυτό βέβαια δεν φταίει κανείς, ούτε εμείς. Έτσι ήταν η πόλη όταν ξεκίνησε. Έτσι ήταν το εύρος του δρόμου και του πεζοδρομίου. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν θα τα αλλάξουμε εμείς αποσπασματικά, ούτε εσείς ούτε κανένας από την τεχνική υπηρεσία.
πρέπει να γίνει ένας σωστός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για όλες τις πολεοδομικές ενότητες, το πώς πρέπει να είναι τα πεζοδρόμια. Και επιπλέον, σε αυτό το διαγωνισμό πρέπει να γίνει και μία μελέτη της γεωγραφικής πληροφόρησης που την είχε ξεκινήσει ένας εξαίρετος επιστήμονας, ο οποίος τώρα είναι, ήταν υπαλληλός μας και με απόσπαση είναι τώρα στις Βρυξέλλες, ο κ. Καρβούνης ο Αλέκος, ο οποίος δεν ξέρουμε κάτω από κάθε πεζοδρόμιο πού υπάρχουν η αποχέτευση ομβρίων, η αποχέτευση των ακαθάρτων, η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, με αποτέλεσμα όταν σκάβει κάποιος να προκαλούν τις ζημίες τις οποίες τελικά ζημιώνεται ο Δήμος. Αυτά είναι θέματα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δημαρχή, που αν δεν λυθούν, σκεπάζουμε με την άμμο, αλλά θεμέλια δεν έχουμε. Δεν έχουμε θεμέλια. Καλά είναι τα έργα, αλλά εάν τελικά δεν αλλάξει ο τρόπος της διαδικασίας των έργων, δεν θα δείτε κι εσείς έργα. Πάμε στις παλαιές πράξεις αναλογισμού. Έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν και σε υποθέσεις εκεί που είναι στα Καρπάθικα Υπηρώτικα, ότι πλήρωσε ο Δήμος για λογαριασμό των πολιτών ένα ποσό για μία πλατεία. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις υποθέσεις? Θα καλούνται οι πολίτες σε σχέδια πόλης που ήταν το 23 ή μετέπειτα του 36 να πληρώνουν με σημερινές τιμές 20 μέτρη λουριδά? Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας πολίτης από τους παρόδιους να πληρώσει για πλατείες. Αυτό κάπως πρέπει να επιληφθεί. Ή θα αναλάβει ο Δήμος ενδεχομένως με ένα μικρό τίμημα να απαλωτριώνει, να αποζημιώνει τους αυτούς που έχουν το οικόπεδο, ή διαφορετικά δεν πρόκειται να δούμε πλατεία σε παλιό σχέδιο πόλης, εφόσον ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει. Είναι ένα θέμα σοβαρό, το οποίο δεν μπορεί να το λύσει ο Δήμος Αμαρουσίου, πρέπει να λυθεί κεντρικά. Τα λέω αυτά γιατί είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε διοικήσει μεγάλους οργανισμούς και ενδεχομένως το πέρασμα το οποίο έχετε στη σημερινή κυβέρνηση να είναι εκείνο το οποίο ενδεχομένως να μπορέσει να επιλύσει θέματα τα οποία δεν αφορούν μόνο το Δήμο Αμαρουσίου αλλά όλους τους δήμους της χώρας. Δεν είδα στις μελέτες τις οποίες το σύνολό τους που αναγράφονται στο τεχνικό σας πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό των 2.580.127 ευρώ για μελέτες. Σε ένα σύνολο τεχνικού προγράμματος 11 εκατομμυρίων στην πραγματικότητα και αν εξαιρέσει κανείς το συνεχιζόμενο είναι πολύ ελάχιστο, αλλά δεν θα μείνω εκεί. Δεν θα μείνω εκεί. Και 50 εκατομμύρια να ήταν, πάλι θα σας έλεγα ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για το λόγο που είπα προηγουμένως. Θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα το οποίο θα μου πείτε είναι το χούι σου αυτό, αλλά μπας περιπτώσει θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για την πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλές οικοδομές οι οποίες όταν σκάβουν βρίσκουν υδροφόρους ορίζοντες. Αυτός ο υδροφόρος ορίζοντας, κύριε Δημαρχέ, πηγαίνει σε αποχετεύσεις των ομβρίων. Είναι υποχρέωση λοιπόν αυτού που έχει το κτίριο να διασφαλίσει τα υπόγεια ύδατα. Τα υπόγεια ύδατα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για μια πόλη τη στιγμή που ο Δήμος συνέχεια θέλει να ανοίγει γεωτρήσεις, διότι θέλει να έχει πράσινο στην πόλη του. Εάν λοιπόν δεν εκμεταλλευτούμε, και έχω παραδείγματα, απτά παραδείγματα, στα οποία εγώ έχω κάνει μία πρώτη επαφή, όπως είναι στη Φραγκοκλησιάς, όπως είναι στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου, όπως είναι στην Λεωφόρικη Φυσία στο κτήμα του Φιλτισάκου, χιλιάδες κυβικά νερού πετιούνται. Τα οποία νερά αυτά είναι ποτίσιμα. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια πόλη. Αν θέλουμε να μιλάμε μια βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινο κτλ., πρέπει να δώσουμε έμφαση και στη διαχείριση των πόρων των οποίων έχουμε εμείς. Έχω και να κάνω και μία πρόταση, την οποία νομίζω ότι ενδεχομένως να είναι χρήσιμη για την πόλη μας. Με τους όμορους δήμους της Πεύκης, Λυκόβρησης, των Μελισσίων, ενδεχομένως και της Κηφισιάς και ενδεχομένως με άλλους δήμους που συνορεύουν με το Δήμο Αμαρουσίου και όχι μόνο, να δημιουργηθεί ένα κέντρο αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να εξαρτάται από διάφορους επιχειρηματίες ιδιώτες για να μπορεί να ανακυκλώνει αυτά τα υλικά τα οποία ανακυκλώνονται. Θεωρώ ότι είμαστε ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ
ανακυκλώσιμο υλικό και οι υπόλοιποι δήμοι αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε κέντρα διαλογής τα οποία τα πληρώνουμε. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με όμορους δήμους να έχουμε το δικό μας κέντρο διαλογής και χρησιμοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών. Σε αυτό που έχει μείνει πίσω η πόλη, κύριε Δήμαρχε, το προανέφεραν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, είναι η υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής. Και δεν εννοώ μόνο στα σχέδια μετά τρίτη εποχή, αλλά και στα παλαιά σχέδια πόλης. Έχουμε πληρώσει μελετητή για να κάνει κυκλοφοριακές μελέτες σε όλες τις περιοχές. Πλην όμως ο μελετητής, όταν βλέπει το χάρτη, παραδείγματος χάρη βλέπει έναν δρόμο του Βορείου Ηπείρου, τον βλέπει ανοιχτό, τον δρόμο αυτό, και σύμφωνα με αυτό που βλέπει, χαράσει και μία μελέτη κυκλοφοριακή. Πλην όμως, παραδείγματος χάρη, το Βορείο Ηπείρου δεν είναι, είναι αδιάνοιχτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι στο παλαιό σχέδιο πόλης που είναι αδιάνοιχτοι. Και αυτό έχει σχέση με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι κάτι πρέπει να γίνει με τις παλιές πράξεις αναλογισμού και αποζημίωσης, διότι δεν μπορεί η πόλη να παραμένει πίσω. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα για μελέτη, για την, αν θέλετε, για την ενεργειακή αναβάθμιση και να μην έχουμε δρόμους ανοιχτούς. Τι να την κάνω την ενεργειακή αναβάθμιση? Καλή είναι και αυτή, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι προβλήματα τα οποία ουσιαστικά και εμείς δεν υπήρχε τρόπος ή, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε και αβελτηρία, αν θέλετε να το πω, για να πάρω και τις ευθύνες τις δικές μου, ότι σκεπάζαμε προβλήματα τα οποία είναι υποδομής, που τελικά αν δεν λυθούν, οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόγραμμα θα είναι στον αέρα. Με αυτές τις σκέψεις, θεωρώ ότι δεν σας ζητάω να υιοθετήσετε αυτά που λέω, σας ζητάω να τα σκεφτείτε και αν μπορείτε να κάνετε κάτι στα βασικά θέματα τα οποία έθεσα, θα είμαι εδώ να τα συζητήσουμε και μαζί να δώσουμε λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γαρδέλη. Κύριε Χαρλατήρα. Όπως και όλα τα προηγούμενα τεχνικά προγράμματα των δύο τουλάχιστον τελευταίων δεκαετιών, έτσι και αυτό εντάσσεται σε ένα προϋπολογισμό φάντασμα από πλευράς υλοποίησης. Με βάση τα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών έτους του 2020, αν αφαιρέσουμε τα ποσά που αφορούν τις πληρωμές ΠΟΕ, ο προϋπολογισμός του 19, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31 εβδόμου του 19, προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ. Εν τέλει, σύμφωνα και με τις τελευταίες εκτιμήσεις των υπηρεσιών, όπως καταγράφονται και στον προϋπολογισμό του 2020, προκύπτει ότι οι ενταλθήσεις και όχι κατά ανάγκη πληρωθήσεις δαπάνες θα βουτήξουν στα 38 εκατομμύρια, σε ποσοστό δηλαδή μόλις 47%. Το κατά πολύ μεγαλύτερο μέρος των πιο πάνω δαπανών αφορά στα πάγια λειτουργικά έξοδα του Δήμου και τις υποχρεώσεις του προς τρίτους. Έτσι, για την εκτέλεση των συνεχιζόμενων έργων και την έναρξη νέων και κυρίως για αυτά που έχει άμεση ανάγκη η λαϊκή οικογένεια, απομένει ελάχιστα ποσά. Και αν αυτή η διαπίστωση ακούγεται σε μερικούς ως υπερβολική, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, εδώ όμως θα αναφέρουμε ένα μόνο νούμερο. Από τα 14.448.000 του προϋπολογισμού του 19 που προβλέπονταν για την εκτέλεση έργων, θα ενταλθούν μόλις 542.000, δηλαδή το 3,75%, ποσό που αντιστοιχεί σε 7,5 ευρώ ανακάτοικο. Σε σχέση τώρα με το τεχνικό πρόγραμμα του 20, έχουμε να πούμε τα παρακάτω. Πρώτον, περιλαμβάνονται έργα και εργασίες που είτε μας βρίσκουν αντίθετους, είτε δημιουργούν εύλογες ανησυχίες, είτε δεσμεύουν μακροχρόνια σημαντικούς ίδιους πόρους του Δήμου, χωρίς να έχουν την προτεραιότητα με άλλα έργα και παρεμβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε. Προβλέπεται ποσό 150.000 ευρώ για τη συντήρηση και καθαρισμό φρεατίων που σκοπεύει η Δημοτική Αρχή να τα αναθέσει σε ιδιώτη, ενώ η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει κάποια μέσα για να κάνει αυτή τη δουλειά και αν δεν τα έχει θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να διατεθούν για την αγορά μηχανημάτων που λείπουν. Λίγο ησυχία αν γίνεται. Θα
Θα το λέω μόνη μου τώρα. Προχωρήστε. Δεσμεύεται για κάποια χρόνια συνολικό ποσό 3,5 εκατομμύρια για την κατασκευή άλλης μιας πεζογέφυρας. Δεσμεύεται επίσης συνολικό ποσό 4 εκατομμυρίων για κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο κτήμα Καρέλα, με άμεσο τον κίνδυνο να σχεδιάζεται στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης του δάσους Συγκρού. Άλλες 487.000 δεσμεύονται για τη διαμόρφωση της πλατείας Ευτέρπης για εργασίες που υποτίθεται όφιλε να κάνει ο ανάδοχος. Περιλαμβάνεται μελέτη για την προετοιμασία κατασκευής σχολικών κτηρίων ΜΕΣΔΙΤ. Προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης για τη σύνταξη τοπικού χωρικού σχεδίου χωρίς άλλη ενημέρωση, τη στιγμή που είναι γνωστή η θέση της Δημοτικής Αρχής για παραπέραση σόρευση υπερτοπικών δραστηριοτήτων στην πόλη, που ήδη ασφικτιά. Στην ίδια μοίρα βρίσκεται και η διαδικασία επανέγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Δηλαβέρη, που προβλέπεται με την κατάσταση του καζίνου της Πάρνηθας. Το ίδιο και για τις 250.000 που προβλέπονται για την ανακατασκευή του αθλητικού χώρου Αρίωνα στη Νέα Λέσβο. Δεύτερον, φυτοζωούν δεν περιλαμβάνονται ή δεν εξειδικεύονται έργα και παρεμβάσεις πρώτης προτεραιότητας, όπως τα αντιπλημμυρικά. Πέρα από τις γνωστές και μη εξαιρετές περιπτώσεις, η διευθέτηση, η οριοθέτηση του ρεύματος της Αφούς έχει μείνει στα χαρτιά πάνω από μια δεκαετία. Η αντισεισμική θωράκιση σχολικών κτηρίων και δημοτικών χώρων συνάθρησης κοινού. Τα ψίχουλα που προβλέπονται για τη στατική ενίσχυση και την άρση επικινδυνότητας καμία σχέση δεν έχουν με την επιβαλλόμενη διαδικασία που ξεκινά από τον προσεισμικό έλεγχο και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων. Οι γενικότερες αναφορές για έργα πρασίνου γενικά και αφηρημένα δεν πείθουν κανένα. Επίσης δεν υπάρχει καμιά αναφορά για έργα δασοπροστασίας. Τρίτον, το μείζον θέμα της ορθολογικής ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή παραμένει και πάλι στα αζήτητα, καθώς καμία πρόβλεψη δεν γίνεται για την ουσιαστική ενίσχυση του απαραίτητου εξοπλισμού από ρηματοφόρα, κάδη, πλυντήρια κάδων και άλλα με κεντρικούς δημόσιους πόρους. Ακόμα και για το πράσινο σημείο δεσμεύονται μόνο ήδη οι πόροι 500.000 ευρώ. Μοναδικός καημός της Δημοτικής Αρχής είναι το σύριαλ της υπογειοποίησης μερικών δεκάδων κάδων. Ούτως εχόντων των πραγμάτων είναι φανερό ότι η τωρινή διοίκηση ακολουθεί κατά πόδα στα πεπραγμένα της προηγούμενης, η οποία για το 19 έχει να επιδείξει τις παρακάτω επιδόσεις σχετικά με την υλοποίηση των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό του 19 έργων. Ας το πιάσουμε ανά υπηρεσία. Υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής, ποσοστό απορρόφησης 0%. Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,95%. Υπηρεσίες ίδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 1,85%. Υπηρεσία τεχνικών έργων 4,1%. Υπηρεσίες πρασίνου 6,3%. Υπηρεσίες νεκροταφείων 0%. Υπηρεσίες έργων και δράσεων χρηματοδοτούμενες από το ΠΟΔΟΕ 4,9%. Με βάση τα παραπάνω θα καταψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμα Μαρουσίου για το 20. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καλλατήρα. Κύριε Διακολίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα της διοίκησης Αμπατζόγλου διαφημίζεται ότι έχει προκύψει από μία πρωτοφανώς αναβαθμισμένη διαδικασία διαβούλευσης. Εμείς σαν παράταξη ήμασταν εκεί και οφείλω, αν θέλω να είμαι στοιχειωδώς έντιμη, να παραδεχτώ ότι πράγματι η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι άλλες φορές και όλοι όσοι ήταν εκεί ακούστηκαν. Όμως αυτό δεν αρκεί για να συμπεράνει κανείς ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι πράγματι προϊόν αυτής της διαβούλευσης. Και αυτό διότι, πρώτον, για να είναι προϊόν διαβούλευσης το τεχνικό πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να ακούσεις τους πολίτες, μετά να διαμορφώσεις το τεχνικό πρόγραμμα και ύστερα να τους ξανακαλέσεις να το εγκρίνουν. Ή άλλος, να διαμορφώσεις ένα σχέδιο το οποίο μετά να το προσαρμόσεις σε αυτά που άκουσες στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Τι προσαρμόστηκε από το σχέδιο το οποίο δόθηκε στους πολίτες στην Επιτροπή Διαβούλευσης σε σχέση με αυτό το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Πραγματικά δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε, απολύτως τίποτε από αυτό που παρουσιάστηκε με αυτό το οποίο εισάγεται προς ψήφιση σήμερα. Συνεπώς, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι και η σημερινή διοίκηση ουσιαστικά
συνεχίζει τις πρακτικές τις προηγούμενες, πλην όμως με έναν πιο εύσχυμο τρόπο και πιο ευγενικό. Το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε ενώπιόν μας για να ψηφίσουμε είναι ένα αόριστο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν περιέχει κάποια συστηματοποίηση, μία κεντρική σχεδίαση ή μία ιεράρχηση των αναγκών. Κρατάω βέβαια την υπόσχεση του Δημάρχου στην Επιτροπή Διαβούλευσης, ο οποίος είπε ότι τα επόμενα τεχνικά προγράμματα θα εισάγονται με ένα παράρτημα το οποίο θα αναφέρει αυτές τις προτεραιότητες, διότι φέτος, ενώ ήταν πρόθεσή του, δεν κατόρθωσε λόγω μικρού χρόνου να το καταφέρει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην με διακόπτετε. Πείτε το στην απάντησή σας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε στα επόμενα έτη εάν επιτέλους το τεχνικό πρόγραμμα της διοίκησης θα συνοδεύεται με πραγματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων και πραγματική εξειδίκευση των κωδικών, ούτως ώστε οι πολίτες οι οποίοι διαβάζουν διανοίξεις οδών ή διαμορφώσεις πεζοδρομίων να γνωρίζουν πού αναφέρονται αυτοί οι κωδικοί. Και όχι απλώς να παραπονούνται ότι δεν γίνεται τίποτα για τη γειτονιά τους για να λαμβάνουν την αόριστη απάντηση. Μα έχουμε κωδικό διανοίξεις οδών, μπορεί να αναφέρεται και για τη γειτονιά σας. Και βεβαίως να ξέρουμε και ποια είναι η προτεραιότητα. Να καταλάβουμε δηλαδή πού βάζει προτεραιότητες η διοίκηση και πού όχι. Επίσης είναι ένα πλασματικό τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο επιδεικνύει λαμπρά μεγάλα ονόματα στους τίτλους των έργων, ενώ στην ουσία, αν διαβάσει κανείς τους αριθμούς, κατανοεί, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι τίποτα σημαντικό δεν μπορεί να τελειώσει μέσα στο 2020. Και γιατί αυτό? Διότι από το σύνολο των 35 περίπου εκατομμυρίων που προβλέπονται, που προϋπολογίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα, ουσιαστικά από ίδιους πόρους προϋπολογίζονται μόνο 7,5 εκατομμύρια. Και από χρηματοδοτήσεις 4,5 εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι σε σύνολο προϋπολογισμού, και τονίζω προϋπολογισμού γιατί άλλο πράγμα είναι προϋπολογισμός και άλλο πράγμα είναι το τι τελικά ξοδεύεται, από τα 35 εκατομμύρια του προβλεπόμενου κόστους των έργων, μόνο τα 11 εκατομμύρια φαίνεται ότι μπορεί να δοθούν. Τι λοιπόν μπορεί να τελειώσει από τα εγγραφέντα έργα το 2020, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει τη μορφή της πόλης, που θα αλλάξει τη λειτουργία της, κάτι που θα αλλάξει τη ζωή του πολίτη? Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο δεν δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες της αναβάθμισης της καθημερινότητας των αρρωσιωτών. Οι εκπρόσωποι των φορέων που παρουσιάστηκαν και μίλησαν στην Επιτροπή Διαβούλευσης, τις απόψεις των οποίων κατέγραψα με πάρα πολύ μεγάλη συστηματικότητα, παραπονέθηκαν για πολλωστή φορά για τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, τα γήπεδα, τις παιδικές χαρές, τη δημοτική συγκοινωνία, την καθαριότητα, τα όμφρια. Μίλησαν για προβλήματα τα οποία χρονίζουν εδώ και χρόνια και τα οποία ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν συνολικά με κεντρικό σχεδιασμό. Και αυτό το τεχνικό πρόγραμμα για μία ακόμη χρονιά βρήθηκε από μελέτες για διάφορα έργα, ελάχιστα τα οποία όμως αφορούν αυτά τα οποία ενδιαφέρουν την καθημερινότητα των πολιτών. Για παράδειγμα, πού υπάρχει κωδικός που αφορά τα στέγαστρα των στάσεων της δημοτικής συγκοινωνίας, ή γιατί για τις παιδικές χαρές δίνονται ελάχιστα χρήματα σε σχέση με το συνολικό ποσό, δηλαδή μόνο 110.000. Οι διάφορες μελέτες για μεγαλεπίβολα έργα δεν λύνουν τα θέματα καθημερινότητας των πολιτών, όσο ευνοϊκές ή ελκυστικές και αν ακούγονται. Το ότι χρηματοδοτούμε μελέτες και μάλιστα υπερχρηματοδοτούμε κάποιες μελέτες, όπως για παράδειγμα η μελέτη ανακατασκευής της πύλης του Βορέα, στην οποία προϋπολογίζουμε 18.000 ευρώ, εξυπηρετεί τους μελετητές. Και βέβαια εξυπηρετεί και τους αναδόχους οι οποίοι θα υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες μελέτες. Όμως οι μελέτες θα πρέπει να κοστολογούνται ορθολογικά και επίσης θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις μελέτες των έργων εκείνων οι οποίες προσφέρουν κάτι στην αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη. Εδώ όμως, αν εξαιρέσουμε τα συνεχιζόμενα 500 περίπου χιλιάρικα που αφορούν την ήδη διαμορφωθήσα πλατεία Ευτέρπης, βλέπουμε ότι παίρνουμε 450 χιλιάρικα από το Πράσινο Ταμείο για να ξανά να διαμορφώσουμε εντός λίγου χρονικού διαστήματος την πλατεία Ηρώων,
αλλά ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι γύρω στις 895.000, οπότε για να ξαναγίνει η ανάπλαση της πλατείας Ηρώων θα πρέπει να βρούμε τις υπόλοιπες 400. Συνεχίζουμε να διαθέτουμε δαπάνες για να ξανααντικαταστήσουμε τους Ιαλοπίνα και τους πεζοδρόμους, ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε, λίγο σεβασμό στην ομιλήτρια. Ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχουν πολλά δαπανηρά και αποσπασματικά έργα, όπως φέρει πίν το γήπεδο ποδοσφαίρου στο κτήμα Καρέλα, το οποίο γίνεται με προδιαγραφές FIFA, ενώ η πόλη μας χρειάζεται ένα τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου μαζί με στίβο. Και μάλιστα, ενώ ο Δήμαρχος, και το είπα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, ενώ ο Δήμαρχος παραδέχτηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης ενώπιον όλων, καταχειροκροτούμενος μάλιστα, ότι διαφωνεί με την χωροθέτηση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο συγκεκριμένο χώρο, επιμένει να τον βάζει στο τεχνικό πρόγραμμα και να συνεχίζει τις εργασίες για την ολοκλήρωση των μελετών. Και επιμένω ότι συνεχίζει να το κάνει αυτό χωρίς να υπάρχουν κυκλοφοριακές μελέτες αναφορικά με την επιβάρυνση που θα προκαλέσει στην περιοχή αυτό το συγκεκριμένο έργο και χωρίς να υπάρχει καμία συνολική μελέτη για το πώς θα διαμορφωθεί το κτήμα Καρέλα παρά μόνο μία αποσπασματικότητα. Το κυριότερο όμως είναι ότι το τεχνικό πρόγραμμα έχει μία πολιτική κατεύθυνση. Επίσης, επιπλέον των άλλων, εισάγει την μέθοδο των ΣΔΙΤ για την κατασκευή σχολείων. Υπόθηκε νωρίτερα ότι εμείς θέλουμε να προσφέρουμε την υπηρεσία και η μέθοδος με την οποία θα προσφερθεί η υπηρεσία μας είναι αδιάφορη ή τέλος πάντων την έχουμε μελετήσει και είναι μια πολύ καλή και αποτελεσματική μέθοδος αυτή. Επιτρέψτε τη δική μας παράταξη τουλάχιστον να διαφωνεί με αυτό. Διότι στην μέθοδο κατασκευής σχολείων μέσω ΣΔΙΤ τελικά τα σχολεία θα τα ελέγχει ο εργολάβος ως προς τα κτίρια. Δηλαδή οι διευθυντές θα πρέπει να πάρουν άδεια από τον ανάδοχο, από τον κατασκευαστή ακόμη και για να κρεμάσουν μια κορνίζα. Χώρια από αυτόν θα χρυσοπληρώνουμε τα σχολεία μέσα από ενίκεια, διότι οι εργολάβοι θα έχουν την εκμετάλλευση των κτηρίων για 25 τουλάχιστον χρόνια, όπως δείχνουν τα παραδείγματα σε άλλους δήμους. Και βεβαίως θα είμαστε υποχρεωμένοι από τους όρους των συμβάσεων, οι οποίες είναι πολυσέλιδες και ιδιαιτέρως εξειδικευμένες, θα υποχρεωνόμαστε ως Δήμος να πληρώνουμε αποζημιώσεις για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση του χώρου είτε από τα παιδιά, ενώ επίσης δεν θα είναι καθόλου βέβαιο ότι τα απογευματινά προγράμματα του Δήμου θα μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε αυτά τα σχολεία, επειδή οι ανάδοχοι κατασκευαστές τους δεν είναι απαραίτητο ότι θα μας δώσουν αυτή την άδεια. Δείχνει, τελειώνω, είμαι προς το τέλος. Δείχνει δε να δίνεται μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα αντίστοιχη προτεραιότητα υπέρ των μεγάλων επιχειρηματιών ο κωδικός που αφορά την ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής του Δηλαβέρη. Μετά από τόσα χρόνια, εντελώς συμπτωματικά, έρχεται αυτός ο κωδικός αμέσως μετά την έγκριση της αλλαγής χρήσης γης για τη μετεγκατάσταση του καζίνου ακριβώς στην ίδια περιοχή. Ο αρχικός κωδικός δε συσχέτιζε το ειδικό χωρικό σχέδιο για το καζίνο με την πράξη αυτή, δηλαδή της ανασύνταξης της πράξης εφαρμογής του Δηλαβέρη και της επανεξέτασής της. Και άλλαξε μετά από παρέμβαση του Συλλόγου της Περιοχής. Εμείς λοιπόν δεν θεωρούμε τυχαία την εγγραφή αυτού του συγκεκριμένου κωδικού και καταλήγοντας θα ήθελα να πω με λίγα λόγια ότι ένα τεχνικό πρόγραμμα οφείλει να είναι προσανατολισμένο στους πολίτες. Και εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Με την εισαγωγή των ΣΔΙΤ για την κατασκευή σχολείων, με τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης του καζίνου, με διεύρυνση υπερκοστολογημένων μελετών για έργα που έχουν ξαναγίνει πρόσφατα, το τεχνικό πρόγραμμα θεωρούμε ότι δεν είναι καθόλου ανταποδοτικό για τους πολίτες και τα λεφτά του Δήμου χάνονται από έργα τα οποία θα έπρεπε να ωφελήσουν τους Μαρουσιώτες. Ευχαριστώ, κυρία Διαχολίου. Ο κ. Πολυχρονιάδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκεί να κάνετε μια ωραία βόλτα στο κέντρο του Αμαρτίου. Κάτι έπαθε, τώρα έπαθε. Όχι. Είναι παλιά τα... Πρέπει να πάρουμε καινούργια κύριε Ρώτα. Λοιπόν, αρκεί λοιπόν να κάνει κανείς μια βόλτα στο κέντρο του Αμαρουσίου και στις γειτονιές της πόλης μας
για να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί τα 13 αυτά χρόνια της διοίκησης Πατούλη, και είναι ζήτημα όχι μόνο προσωπικό της Δημοτικής Αρχής της απερχόμενης, αλλά και επειδή την έχετε υπηρετήσει περισσότεροι από εσάς, την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εσείς που υπηρετείτε και την τωρινή, είναι βαθιά ζήτημα πολιτικό. Γιατί, τι εννοώ με αυτό? Από τότε που αποσύρθηκε το κράτος και η κρατική παρέμβαση και το δημόσιο και ήρθανε οι κατ' εσάς καλοδεχούμενοι και τρισευλογημένοι ιδιώτες και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να τα χάλια μας. Ποια είναι τα χάλια μας? Το 80% της πόλης του Αμαρουσίου δεν έχει αγωγούς ομβρίων υδάτων. Και πήγε το κόσμος στην πρώτη πλημμυρίτσα εδώ, όπως το 13. Έτσι, καμία σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα δεν ήρθε να μας σώσει. Δε αναπλάσεις πλατιών, ανάπλαση λέει, φαραωνικό έργο, και είναι και περιβαλλοντικό λέει, του κέντρου του Αμαρουσίου. Φοβερό έργο. Τον βοήθησε το Δημότη πολύ. Σε τι, για πείτε μου. Ανάπλαση λέει της πλατείας Αγίας Λαύρας. Εκεί τα πάνε τα λεφτά του Κοσμάκη, με την επίνευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν μπορεί λέει το δημόσιο να ανακατευτεί, δεν μπορεί, και η περιφέρεια τα ίδια έκανε, η περιφερειακή διοίκηση, τις ίδιες ιστορίες. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αγωγούς ομβρίων υδάτων δεν έχουμε, πνιγόμαστε, δρόμους δεν έχουμε, σχολεία δημόσια δεν έχουμε, και τα τελευταία έργα στην πόλη γίνανε την εποχή των, ίσως να ήταν και έργα βιτρίνας κάποια από αυτά, των Ολυμπιακών Αγώνων, τότε που έπεσε πολύ χρήμα, φάγανε πολύ και πήγαν και στη χρεοκοπία. Και λέω τώρα, αν εσείς υπερασπίζεστε όλο αυτό το μοντέλο και το υπερασπίζεστε σοβαρά με τη σύμπραξη τέτοιου είδους επίπλαστων προϋπολογισμών και πλήρως ακατάλληλων τεχνικών έργων, σχεδίου τεχνικών έργων, που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κόσμου, βγείτε και πείτε καθαρά και στον κόσμο ότι μην περιμένετε να καλυτερεύσει η καθημερινή σας ζωή. Γιατί αυτό στους δημότες, αυτό πρέπει να πείτε όλοι εσείς που είστε υπέρ αυτών των πολιτικών. Διότι ο κόσμος δεν βλέπει καμία καλυτέρευση από χρόνο σε χρόνο, και να σας πω γιατί. Γιατί εσείς εδώ φτιάξατε πάλι έναν προϋπολογισμό και ένα πρόγραμμα τεχνικών έργων που είναι απόλυτα ταυτισμένο και κομμένο και ραμμένο στις επιταγές του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας στον ΟΤΑ, του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, των νόμων όλων αυτών καλλικράτη κλειστένη, και μάλιστα και η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να φέρει λέει, κάποιες αλλαγές στο τεχνικό πρόγραμμα. Αμ' αυτά μας φάγανε, αγαπητοί της Μίζωνος μειοψηφίας, αυτά μας φάγανε, σας φάγανε και εσάς και όλο τον ελληνικό λαό, έτσι, αυτού του είδους οι πολιτικές. Γιατί και εδώ να τα πούμε καθαρά, όλα τα έχει ο Μπαξές και δεν αμφισβητήθηκε τίποτα και από κανέναν μέχρι στιγμής, άντε η εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισπύρωσης και η κυρία Διακολού να είπαν κάτι διαφορετικό. Τι έχει ο Μπαξές? Έχει ο Μπαξές ΔΙΤ, έτσι, ιδιωτικοποιήσεις, εξυπηρετήσεις μεγάλων συμφερόντων, ώρα δηλαβέρι. Μην τα ξαναλέμε και κουράζουμε, τα ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, το χειρότερο διόλων ποιο είναι? Είναι ότι εδώ ερχόμαστε να κοροϊδέψουμε τον ελληνικό λαό, να τον κοροϊδέψετε όσοι στηρίζετε και στηρίξατε αυτή την κυβέρνηση, άντε και λίγο την προηγούμενη σε ορισμένα πράγματα, αφού περάσατε νόμο. Έτσι, είναι ο περιβόητος νόμος 4623 του 2019, άρθρο 12. Και τι λέει ο νόμος? Καταργεί τη δημοκρατία, την αστική δημοκρατία. Δεν μπορεί, λέει, μια παράταξη να ψηφίσει αρνητικά στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, αν δεν έχει καταθέσει άλλο προϋπολογισμό, άλλη πρόταση, άκουσον, άκουσον.
προϋπόθεση, η οποία λέει και όλα σε προϋπολογισμός και πρόγραμμα τεχνικών έργων, πρέπει να έχουν και την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου και να φροντίζουν να είναι και στο πλαίσιο ενός σωσκελισμένου προϋπολογισμού. Ρε παιδιά, άμα είναι έτσι, γράψτε μας και τι θα λέμε κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν μας το δίνετε εξ αρχής, να το διαβάζουμε, να το λέμε, κοροϊδευόμαστε. Γιατί περί αυτού πρόκειται, περί κατάργησης, περιστολής κάθε έννοιας δημοκρατικού δικαιώματος. Και καθόμαστε εδώ και συζητάμε τώρα ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός είναι επίπλαστος, είναι κατάπτυστος, είναι αντιλαϊκός. Θα τα πω συνολικά για να μην καθίσω και καθυστερήσω. Το πρόγραμμα τεχνικών έργων που είναι βαλμένο σε αυτό το πλαίσιο δεν ικανοποιεί καμιά ανάγκη του κόσμου. Ποια, τα σχολικά κτίρια, τους δρόμους, τα άμβρια, τα έργα που χρειάζεται το Μαρούσι. Και ακόμα χειρότερα θα πάτε από ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Πατούλη, αν συνεχίσετε σε αυτή την πολιτική. Εμείς λέμε και επιμένουμε ότι μπορεί να αλλάξει αυτός ο δρόμος, υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει δρόμος που λέει ανατροπή αυτών των πολιτικών, και επίσης καταψηφίζουμε και το τεχνικό σας πρόγραμμα και θα πούμε όχι και ας μην το μετρήσετε, όπως λέει ο νόμος εδώ, ο περιβόητος 4623 του 2019, και σας λέμε από τώρα ότι στην παροδία συζήτησης του προϋπολογισμού στην επόμενη συνεδρίαση εμείς δεν θα παραστούμε, θα αποχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πολυχρονιάδη. Πρωτού πάρει τον λόγο ο κύριος Ρώτας, να πω κάτι, κύριε Αντιπρόεδρε, για την Επιτροπή Διαβούλευσης. Κυρία Διαχολιού, πολύ σωστά είπατε ότι ακούστηκε και έγινε μια πρωτόγνωρη Επιτροπή Διαβούλευσης αυτή τη φορά. Έχουμε ζητήσει από όλους τους δήμους και τους δημότες και τους φορείς υπομνήματα. Έχουν αρχίσει και συλλέγονται υπομνήματα από όλους τους συλλόγους και τους φορείς. Θα δω πόσοι θα είναι και θα μεταφερθούν στο γραφείο Δημάρχου και σε κάθε αντιδήμαρχο και παράλληλα για να γνωρίζουμε τα προβλήματα και σε επόμενη αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος να μπουν κάποια πράγματα από αυτά που έχουν ζητήσει οι δημότες πέραν των υφισταμένων. Απλά για να ενημέρωση σας το λέω. Και η Δημοτική Σύμβουλη. Κύριε Ρώτα και μετά η κυρία Χαλιώτη. Μετά την κυρία Χαλιώτη. Μετά την κυρία Χαλιώτη. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, σε όλα όσα ακούστηκαν και πραγματικά χαίρομαι και σαν πολίτης αλλά και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Διοίκησης να εκφράσω δηλαδή πραγματικά το γεγονός ότι όλοι σήμερα προσπαθούμε να δώσουμε την εικόνα ότι θέλουμε βέλτιστες λύσεις για την πόλη μας. Και αυτό ακούστηκε σχεδόν από όλες τις παρατάξεις. Ο καθένας βέβαια με τη δική του λογική, αλλά το δρομολόγιο είναι ίδιο. Φαίνεται ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορέσει να βάλει ένα λιθαράκι για τα επόμενα χρόνια για την πόλη και είναι υποφελίας και των κατοίκων και των παιδιών μας. Και για αυτό το λόγο θα κάνω μία ανάπτυξη τώρα σε ορισμένες από τις τοποθετήσεις που πήρατε το λόγο, κύριε, που θα διευκρινιστούν κάποια ζητήματα. Πρώτον, να ξεκινήσω από τον αγαπητό τον κύριο Κούκουζα, ο οποίος απόψε ήταν πολύ μεστός. Φαίνεται ότι δεν απέχει πολύ από τον προβληματισμό και το σχεδιασμό που πρόκειται να φέρουμε ολοκληρωμένο, κύριε Κούκουζα, μετά το νέο έτος. Και οι λόγοι, όπως το είπα, ήταν και καθαρά τεχνικοί, αλλά και οικονομικοί. Αποχωρεί, κυρία Χαρλατήρα. Συμπαρασύρεται η πίστοση σε σχέση με τα συνεχιζόμενα και τις εκκρεμότητες που είχαμε αυτή την περίοδο. Μιλήσατε μέσα για το θέμα του σχολείου, παίρνω τα πιο σημαντικά, του συγκροτήματος της Νέας Αγίας Φιλοθέης. Μας έχει απασχολήσει ως διοίκηση, ως νέα διοίκηση. Ο Δήμαρχος έχει δώσει ήδη κατευθύνσεις προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να εκδοθεί άδεια μέσω της διάνοιξης οδού. Πολύ σωστά το θέσατε. Βέβαια έχουμε από την πρώτη στιγμή, νομίζω κύριε Δήμαρχε, για το θέμα του σχολικού συγκροτήματος Αγίας Φιλοθέης, ήταν από τα πρώτα θέματα που συζητήθηκαν όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση. Έχει προγραμματιστεί, γίνονται οι τοπογραφήσεις προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να διανοιχτεί
το συγκεκριμένο τμήμα έτσι ώστε να αδειοδοτηθεί το συγκρότημα αυτό. Όσον αφορά για το θέμα της δαπάνης για τα πεζοδρόμια, γιατί όλοι πραγματικά, όλοι οι συνδυασμοί μιλήσανε προεκλογικά για ασφαλή πεζοδρόμια, χωρίς εμπόδια και όλα αυτά τα θέματα. Ενδεχομένως, κύριε Κούγουζα, στην περίπτωση που πρέπει να χρεώσουμε τα πεζοδρόμια, θα εννοούσατε για τις νέες περιοχές, τις νεοενταχθήσεις, όπως είναι ο Νότιος Ορός, ή κάποιες άλλες περιπτώσεις που κάνουμε για πρώτη φορά πεζοδρόμια, που πράγματι η δαπάνη βαρύνει τους ιδιοκτήτες που έχουν πρόσωπο στο συγκεκριμένο πεζοδρόμιο. Στις περιπτώσεις όμως που κάνουμε ανακατασκευή ή κάνουμε συντήρηση κάποιων χώρων, αυτό είναι ευθύνη του Δήμου, άλλωστε το λέει και ο κώδικας. Αυτό θα εννοούσε, γι' αυτό το διευκρινίζω. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, είναι εύστοχη η παρατήρησή σας. Το δεύτερο θέμα των πεζοδρομίων που αφορά το θέμα των γωνιών για τους κάδους είναι μια εργασία που θα κάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας, που είναι ενταγμένη στα ανταποδοτικά τέλη και έχει προγραμματιστεί από την ανάλογη διεύθυνση. Όσον αφορά για το θέμα των ομβρίων, θα ήθελα να σχολιάσω το εξής. Τα όμβρια της Κοκκινιάς, γιατί είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Εμείς ως νέα διοίκηση, στην πρώτη γραμμή έχουμε τα όμβρια της Κοκκινιάς. Είναι σαφέστατο ότι από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος επισκεφτήκαμε το χώρο. Είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Η Κοκκινιά, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι η πρώτη περιοχή σε κίνδυνο από θέματα πλημμυρών, να μην έχει γίνει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο, ούτε ένα μέτρο τρέχον αγωγού. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει για μας δεύτερη μέρα, υπάρχει πρώτη μέρα. Το γεγονός όλο ότι κάποιοι γραφειοκράτες λένε ότι δεν μπορούν να πέσουν εκεί τα όμβρια τη στιγμή που όταν πλημμυρίσει η Κοκκινιά, πού πάνε τα όμβρια? Στο ρέμα της Αβούς δεν πάνε? Απλά στην προηγούμενη περίπτωση θα είναι διευθετημένα τα όμβρια με σκάρες και θα παίρνουν τη συγκεκριμένη πορεία, ενώ σήμερα περνάνε μέσα από τις αυλές, μέσα από τους δρόμους και καταλήγουν πάλι στο ρέμα το ίδιο της Αβούς. Πιθανόν και με την ίδια ταχύτητα, αυτό είναι θέμα καθαρά τεχνικό. Εγώ δεν μπαίνω στη λεπτομέρεια την υδραυλική, αγαπητέ κύριε Καραμέρο. Αρχιτέκτονας είμαι, δεν τα ξέρω εγώ. Όχι, είμαι αρχιτέκτονας. Εγώ δεν, υδραυλικά δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητο, όταν έχει μια πορεία το νερό, κύριε Βλάχο, που είναι και το πατρικό σας, η Κέκροπος είναι ο πρώτος δρόμος που πλημμυρίζει. Είναι ή δεν είναι? Πέστε το. Άρα λοιπόν, σε πρώτη προτεραιότητα πήγαμε τον Δήμαρχο την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβε, για να δούμε το θέμα της Κοκκινιάς. Θέλουμε να φτιάξουμε την Αγία Ελεούσης και όλους τους παράλληλους δρόμους. Τελεία και παύλα. Άρα λοιπόν, το ρέμα της Αφούς για μας βεβαίως είναι σημαντικό, αλλά θα μπορούσε να δεχθεί τους αγωγούς όπως δέχτηκε, αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τα νερά από τα Μελίσια όταν εκτελέσκε το έργο το 2014 και το ρίξανε στο ρέμα της Αφούς, στο γεφυράκι της Σμανογλίου. Βεβαίως, αλλά σας παραπέμπω στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Μην κάνετε. Το παραπέμπω στα πρακτικά, γιατί λέει δεν είναι. Μην κάνετε διάλογο, κύριε Ρώτα, συνεχίστε. Άρα λοιπόν, είμαστε στην ίδια γραμμή. Συμφωνούμε. Δεν διαφωνούμε σε αυτά τα πράγματα. Είναι προτεραιότητες, βεβαίως. Απλά εμείς ως νέα διοίκηση. Ναι. Ως νέα διοίκηση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, όπως είπε ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Γαρδέλης, της γραφειοκρατίας. Ήταν πολύ εύστοχη η τοποθέτηση του κυρίου Γαρδέλη να αντιμετωπίσουμε το θέμα της γραφειοκρατίας, έτσι, η οποία είναι τεράστια, προκειμένου να υλοποιήσει ο οποιοσδήποτε δήμος ένα έργο. Συν το γεγονός ότι δεν έχουμε μηχανικούς, στελέχη αυτή τη στιγμή, ο Δήμος μας υποφέρει από στελέχη. Δηλαδή είναι δύο παράγοντες σημαντικοί, οι οποίοι μας απασχολούν και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς όλοι, διότι όταν δεν έχεις εργαλεία δεν μπορείς να δώσεις και αποτέλεσμα. Μπάς περιπτώσει γίνονται προσπάθειες από τη νέα διοίκηση προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε, αν μη τι άλλο, αυτά τα θέματα που είναι άμεση προτεραιότητας. Όσον αφορά για τα ΣΔΙΤ που ακούστηκαν εδώ, βεβαίως με τις παρατηρήσεις της κυρίας Διακολιού, αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά θα πρέπει να σταθμίσουμε τα ωφέλη. Δηλαδή σε μια ζυγαριά δεν μπαίνει μονομερός το πρόβλημα, μένουν και τα ευεργετήματα. Μπαίνει και η ποιότητα.
Όταν έχεις σχολεία με 800 ευρώ το τετραγωνικό πρώτης γραμμής και σας παραπέμπω στο Δήμο της Νέας Ιωνίας, στο Δήμο της του Γέρακα, στο Δήμο της Πεντέλης και βλέπεις ότι τα σχολεία είναι αυτά τα οποία θέλουμε να έχουμε για τα παιδιά μας και έχει πληρωθεί 800 ευρώ το τετραγωνικό και δεν πληρώνουμε κάτι εκατομμύρια για ένα και για δύο σχολικά συγκροτήματα. Όταν γίνανε με την εργολαβία εκείνη 20 σχολικά συγκροτήματα. Εντάξει. Άρα λοιπόν πρέπει να σταθμίζουμε ακριβώς. Εγώ συμφωνώ στο σημείο που είπατε ότι επειδή θα το διαχειρίζετε η εταιρεία, αλλά δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Μαρουσίου, επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός που είναι και υποχρεωμένοι. Αυτά που λέει ο κύριος συνάδελφος από εκεί. Άρα λοιπόν να τα βάζουμε τα πράγματα έτσι, σε ισορροπία. Κατά συνέπεια είναι μια στρατηγική που εκτιμώ ότι θα την κάνουμε, θα την προχωρήσουμε, να δούμε και πώς θα έχει τα αποτελέσματά της. Έτσι. Αυτό θα βοηθήσει και χρονικά, και ποιοτικά, γιατί θέλουμε να δώσουμε σωστές υπηρεσίες στα σχολεία, στα παιδιά μας. Είναι η πρώτη προτεραιότητα. Τώρα, όσον αφορά για την πλατεία Αγίας Λαύρας που είπατε, εσείς την είπατε κύριε Κούκουζα, για πλατεία Αγίας Λαύρας, είναι μια πονεμένη ιστορία, αν θέλετε, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Εμείς, πέραν της πίστωσης που εγγράφτηκε μέσα, θα κάνουμε την ανάλογη μελέτη, θα το ψάξουμε λίγο το θέμα για να δώσουμε τη βέλτιστη λύση. Γιατί δεν είναι χθεσινό το θέμα αυτό. Έχει απασχολήσει και στην ανάπλαση του 2014 το θέμα το ίδιο το αντιλοστάσιο και μεταγενέστερα. Εκεί έχουμε την καλύτερη γεώτρηση που μπορούσε να έχει Δήμος, έτσι. Και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε προκειμένου να δώσουμε νερό σε όλα τα παρτέρια της ευρύτερης περιοχής. Βεβαίως. Και πυρασφάλεια. Βεβαίως. Τώρα δεν θα σχολιάσω την κυρία Καρλατήρα που είπε για το τοπικό χωροταξικό. Η άποψή της είναι μπορεί να διαφωνούμε και πολιτικά. Ορισμένα θέματα είναι και έχουν και πολιτική χρειά. Και καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Η διοίκηση είναι αποφασισμένη να αναθεωρήσει τις χρήσεις γης και θα προχωρήσει μετά από 20 χρόνια που είναι σε στασιμότητα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε γράψει αυτή την πίστοση προκειμένου να προχωρήσουμε. Και ζητάμε και τη βοήθειά σας και την υποστήριξή σας για να δώσουμε αποτελέσματα σύντομα. Τώρα, όσον αφορά για τη συνεργασία που είπε ο κύριος Γαρδέλης με τους γύρω Δήμους και την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, θα σας θυμίσω, κύριε Γαϊδέλη, να σας θυμίσω, ναι. Είπατε ότι δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή σχεδίου πόλης. Τα έχω σημειώσει. Δεν είπα αυτό. Τι είπατε? Είπα με τους όμορους Δήμους, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο ανακύκλωση. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Ωραία. Μίλησε κάποιος συνάδελφος για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Βεβαίως, το σημείωσα εγώ. Λοιπόν, τις παλιές εντάξεις του σχεδίου πόλης για τις πράξεις αναλογισμού. Αυτό πάω να πω. Δεν έχει καμία σχέση με τους όμορους Δήμους. Άρα λοιπόν, αυτό πάω να πω. Ήδη ο Δήμαρχος με κάλεσε απάνω γιατί είναι και στον τομέα μου και μου ανέθεσε το αντικείμενο να προχωρήσει άμεσα διότι δεν μπορεί να γίνει καμία πράξη, κανένα έργο εάν δεν γίνει εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Για τον λόγο αυτόν ήδη έχει προετοιμαστεί η μελέτη προκειμένου να κάνουμε αγαπητέ κύριε Γαρδέλη στις περιοχές που έχουν ενταχθεί με το 1923 το διάταγμα να κάνουμε τις πράξεις αναλογισμού και όλα τα συμπακόλουθα. Συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε που επεμβαίνω, το θέμα κύριε Ρώτα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να μην πληρώσουν οι πολίτες. Αυτό είναι το ακούστε. Θέμα. Έχουμε και την δηλαδή κυρία νομική... θα πρέπει ας πούμε κάποια στιγμή η νομοθεσία να αλλάξει. Δεν μπορεί οι πολίτες από το 1923 υπάρχει περιοχές εντασσόμενες στο σχέδιο από το... να βοηθήσω, μην κάνετε διάλογο. Και απευθύνομαι και στη νομικό που είναι και γενική. Συνεχίστε κύριε Ρώτα, συνεχίστε. Εδώ λοιπόν αγαπητέ κύριε Γαρδέλη και κύριοι σύμβουλοι, έχει ψηφιστεί η διάταξη όπου μπορούν να συνεισφέρουν και έχει γίνει ας πούμε στο Δήμο της Πεντέλης να συνεισφέρουν οι κάτοικοι ένα τέλος κοινοχρήστων χώρων. Μα ένα ευρώ μέσα από τα δημοτικά τέλη. Άρα είναι προσδιορισμένο, έχει δικό του κωδικό και πάει για την αποζημίωση κοινοχρήστων χώρων. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και το δουλεύουμε προκειμένου να έχουμε τη νομική φόρμα και να το προχωρήσουμε και αυτό. Όμως σε καμία περίπτωση... σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Δήμος να αντικαταστήσει την 20μέτρη λωρίδα. Συμφωνούμε απόλυτα. Κατά συνέπεια και για αυτές τις περιπτώσεις που ο Δήμος προκατέβαλε τα χρήματα για να κάνει εφαρμογή σε μια πλατεία ή σε ένα δρόμο, θα πρέπει να επιστραφούν από τους πολίτες
τα αντίστοιχα ποσά που ήταν χρεωμένοι μέσα από την διαδικασία της πράξης αναλογισμού. Τώρα, νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι... Νομίζω ότι τα έχετε καλύψει, τα έχετε καλύψει τα περισσότερα. Ευχαριστώ. Κυρία Χαλιώτη και μετά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, ο κύριος Κάβαλος. Βεβαίως, κύριε Χαλιώτη. Καλησπέρα στους συναδέλφους. Θέλω να πω το εξής εγώ, κάτι πάνω στην πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Ρώτα, του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, όπου ακούστηκε ότι για επανεξέταση της πράξης εφαρμογής της περιοχής Δηλαβέρη, όταν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, και ότι δεν έχουμε επίσημη απόφαση της κυβέρνησης ή του Κεσυποθά, δεν ξέρω τι εννοούσε, για πιθανή μεταγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στα διοικητικά όρια της πόλης μας. Είπε, δεν μας έχει πει κανείς τίποτα ακόμη. Ωστόσο, ανεφέρθη στην επανένταξη και στην επανεξέταση της πράξης εφαρμογής, στο γούπου σου, στην περιοχή Δηλαβέρη κλπ. Θα ήθελα να προτείνω λοιπόν κάτι απλό. Ο φάκελος που κατετέθη στον υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης με τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου ότι η πόλη μας δεν επιθυμεί καζίνο στα όρια της, πρέπει να κατατεθεί στο γραφείο του υπουργού της νέας κυβέρνησης της Δευτέρας Ιουλίου, για να γνωρίζει και η νέα κυβέρνηση την άρνησή μας. Γιατί εντάξει, μπορεί το Κεσυποθά να έχει γνώση ή η προηγούμενη κυβέρνηση που κατετέθη στον Υπουργό απευθείας ο φάκελος από την Επιτροπή, στην οποία είχα την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος, με τις ομόφωνες αποφάσεις, τα ψηφίσματα και όλα αυτά, και το 2017 και το 2018, κατετέθησαν στο γραφείο του τότε Υπουργού. Έτσι, θα ήθελα λοιπόν να επιτραπεί να κατατεθεί ο φάκελος όπως είναι της διαπαραταξιακής και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν ομόφωνες όλες, 2-3 και ένα ψήφισμα, στον υπουργό της σημερινής κυβέρνησης, για να μην έχει να πει κάτι και η κυβέρνηση σημερινή ότι δεν έχει λάβει γνώση της άρνησής μας. Θα μου πεις, οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια όπως έχει και η διοίκηση σε εμάς, αλλά αυτό καλύτερα, προκειμένου θεωρώ να κλαίμε πάνω από χυμένο γάλα όταν αργότερα μας πούν ότι δεν γνώριζαν, δεν ήξεραν και μας φέρνουν προτελεσμένου γεγονότος, καλό είναι να πάει ο φάκελος όπως είναι έτοιμος και να κατατεθεί, αυτή την πρόταση κάνω, στον νέο υπουργό της κυβέρνησης της σημερινής, όπως και στον προηγούμενο. Αυτή είναι η πρότασή μου, γιατί με φόβησε όλη αυτή η ιστορία που αναθεωρούμε και συζητάμε τώρα ξανά και ξανά και που δεν ξέρουμε που θα βγάλει, και εφόσον υπάρχει μια επίσημη επιτροπή διαπαραταξιακή η οποία το κίνησε το θέμα και με σύμφωνη γνώμη του τότε δημάρχου και του καινούριου, γιατί ενημερώθηκε για όλα πάνω στην άρνησή μας, καλό είναι να κατατεθεί και επισήμως στο γραφείο του Υπουργού. Αυτή είναι η άποψή μου πάνω στη συζήτηση που έγινε και σε αυτά που άκουσα περί πράξης εφαρμογής στο Δηλαβέρη και τα οποία με φοβίζουν, συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Χαλιώτη. Ο κύριος Κάβαλος, πρωτού... Δύο λεπτά θα μιλήσει και μιλάτε αμέσως. Δύο λεπτά, δεν θέλω και εγώ κάτι για τον κύριο Κούκουζα όσον αφορά τα... που ήταν ειδικός αγορητής, πώς το είπατε. Και μια μικρή ενημέρωση που πήγα την προηγούμενη φορά όντως στην περιφέρεια. Καταρχήν, στα εκτελεστέα τους έχουν βάλει κάποια έργα, τα οποία έχει μπει ένα ποσό να κρατηθεί ο κωδικός και προφανώς θα θέλω να ρημάσω για πράγματα να τα περάσω στην πρώτη αναμόρφωση. Γιατί θα κάνουν, όπως είπατε, τον αγωγό, το γήπεδο, το βρεφονηπιακό. Ναι, έτοιμα είναι αυτά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βάλανε μικρό ποσό να υπάρχει ο κωδικός και να τον περάσουν αναμόρφωση. Εμείς αυτό που κάναμε... Μην διακόπτε, κύριε Καραμέρο. Συνεχίστε, κύριε Καβαλέ. Συνεχίστε. Αυτά που ζητήσαμε... Προσεκτικός, κύριε Καραμέρο. Παρακαλώ, να είστε προσεκτικός. Τι εννοείτε, δηλαδή? Συνεχίστε, κύριε Καβαλέ. Συνεχίστε. Τώρα. Είμαι πολύ προσεκτικός. Εμείς αυτά που πήγαμε και θα σας πω, καταλαβαίνω τι λέτε και θα το αναλύσω. Εμείς αυτά που πήγαμε και μέσα στείλε ο Δήμαρχος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να δω τι γίνεται και να μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη, είναι για τα θέματα που έχουμε ζητήσει, τα οποία μεταξύ των άλλων είναι και τα ασφαλτικά, γιατί αυτό μου εννοείται προφανώς.
Αφενός ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε εκείνη την ώρα θα περάσει κάποια όμβρια, άμα πέρασε το της Κοκκινιάς και δεν ξέρω αν έχει βάλει και τον Αναβρύτο, της Κοκκινιάς έχει μπει σίγουρα, της Κοκκινιάς. Επαναλαμβάνω, το απάντησα το πρόγραμμα, μην λέτε το ίδιο πράγμα, είναι μέσα στα εκτελεστέα, στην πρώτη αναμόρφωση θα γίνει, θα μπει ολόκληρο το ποσό. Τώρα δεν έχει αξία τώρα αυτό συνέχεια, έτσι. Έτσι. Τι? Το λέγαμε 5 χρόνια για την περιφέρεια. Συνεχίζει η περιφέρεια. Αυτό που δεν έχετε καταλάβει είναι ότι εμείς... Για το ποσό, τον επιμερισμό. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε τώρα. Μπορεί να μας τα χάσει τώρα, το καταλαβαίνουμε. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Και Χάβαλε, συνεχίστε. Δεν με πειράζει. Εμείς πήγαμε για συγκεκριμένο λόγο. Ό,τι κάνουμε, ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες φορές, το κάνουμε και τώρα. Έχει να κάνει με το Δήμο, με το Μαρούσι. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ποιος είναι. Μόλις σε αγωνίδα, ούτε τι όνομα. Προστατεύσουμε. Δεν έχει νόημα τώρα αυτό το πράγμα. Συνεχίστε και μην απαντάτε. Σας παρακαλώ. Κοιτάξτε τον πρόεδρο. Κοιτάξτε τον πρόεδρο. Μα τι έγινε, έχω πρόβλημα που να κοιτάξω. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν με απασχολεύω. Με διακόπτει και με ενοχλεί. Βάλτε μια τάξη, θέλω να μιλήσω. Συνεχίστε. Το λόγο. Εκτός από ότι με αρεμήσει ο κύριος Καραμέρος και να μιλήσω μετά, έχω πρόβλημα. Συνεχίστε. Και Καραμέρο, βοηθήστε με λίγο. Λέω λοιπόν, θα επαναλάβω λοιπόν. Θα επαναλάβω για πολλές τη φορά. Δεν έχει να κάνει για μας ποιο είναι το πρόσωπο. Δεν είμαι ο κύριος Καραμέρος, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Το ίδιο θα κάνουμε και με τον κύριο Πατούλη, αν δεν ικανοποιήσει τα θέματα του Αμαρουσού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει το Μαρούσι. Δεν επιτεθήκαμε εντός αγωγικών ή εγκαλέσαμε την περιφέρεια την προηγούμενη φορά γιατί ήταν η κυρία Δούρη ο κύριος Καραμέρος ο αντιπεριφερειάρχης. Γιατί θεωρούσαμε ότι δεν καλύψει ανάγκες μας. Αν το κάνει και αυτή η περιφέρεια με την κυρία Κεφαλογιάννη και τον κύριο Πατούλη, τα ίδια θα κάνουμε. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα, είπατε θα συγκρατηθείτε, δεν σας βλέπω να συγκρατήσετε. Έτοιμος είστε. Έτοιμος είστε. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, τι κάναμε, πήγαμε εκεί πέρα και ζητήσαμε και επί το που είδαμε και εμείς είχαμε μια ενημέρωση ότι δεν έχουν κάποια πράγματα που έχουμε ζητήσει μέσα και δεν είχαμε πάρει το σχέδιο των εκτελεστέων και πήγαμε από εκεί πέρα. Αυτό πετύχαμε να μπει της Κοκκινιάς, το νούμερο αυτό. Κακώς δεν μπήκε ολόκληρο, αν που δεν μπήκε και θα γίνει στην αναμόρφωση. Μπήκε όμως, όπως και να έχει, στα εκτελεστέα και αυτό που μας είπε η περιφέρεια. Είναι ότι όσον αφορά τα ασφαλτικά, δεν θα δώσουν τώρα, γιατί είχαμε συγκεκριμένη απέτηση και στείλαμε την προηγούμενη μελέτη των 5,2 εκατομμυρίων που είχαμε στείλει στην κυρία Δούρου, στείλαμε και αυτή στον κύριο Πατούλη. Είμαστε απόλυτοι σε αυτά τα πράγματα. Μας είπαν λοιπόν από την περιφέρεια ότι δεν δίνουν αυτή τη στιγμή σε κανέναν Δήμο χρηματοδότηση για ασφαλτικά. Θα κάνουν οι ίδιοι ένα μεγάλο πρόγραμμα 80 ή 100 εκατομμυρίων. Το οποίο θα περιλαμβάνει και κάποιους περιφερειακούς δρόμους που έχουμε την Πεντέλη, εδώ Πεντέλη Χατζιαντωνίου, ούτως ή άλλως. Και στην πορεία θα πάρουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου δεσμεύτηκαν να μας δώσουν χρήματα για ασφαλτόστρωση. Τώρα, αν δεν το κάνουν τότε, θα επανέλθουμε καταγγελτικοί και κατηγορηματικοί και εναντίον τους. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Ο πρόεδρος εκεί πέρα, κύριος Κόνιαρης. Θα ήθελα να συμπληρώσω σε κάτι που ρώτησε ο κύριος Κούκουζας, που μας είπε. Κύριο Κούκουζα, πράγματι, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ υπήρχε, όπως είπατε, υπολειτουργεί σήμερα. Έχουμε κάνει πράγματι την προγραμματική που είπατε, έχουμε υπογράψει ο Κυπαδά, ο Δήμος και το Σικιαρίδιο. Έχουμε τον χώρο, έχει πάει ο μηχανικός, έχει γίνει μελέτη. Και θέλαμε το ποσό. Όπως είδατε και στον Ακυπαδά, έχω περάσει εγώ ένα μικρό ποσό, γιατί δεν είχα λεφτά για να μπορέσω να βάλω παραπάνω, για τον εξοπλισμό αυτής της δομής. Αυτόν στην πρώτη αναμόρφωση αμέσως, γιατί είναι, ο Δήμαρχος είναι προτεραιότητά του, μου το έχει πει, μέχρι τον Απρίλιο, πριν το Πάσχα, να λειτουργεί στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Εντάξει. Σας λέω εγώ τι κάνει η διοίκηση για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χόνιαρη. Ο κύριος Αντωνόπουλος και μετά ο κύριος Γαρδέλης. Κύριε Πρόεδρε, θα το πω για άλλη μια φορά ότι είχα γράψει τώρα το Σεπτέμβριο προβλήματα της περιοχής μου, πολλών ετών. Του είπα όμως, θα το ξαναπώ απόψε, επευκαιρία του τεχνικού προγράμματος, ότι ήδη από αυτά που είχα δώσει στον κύριο Δήμαρχο με
Πανεπιστημίου της κυρίας της Γενικής, υλοποιούνται σιγά σιγά μικροεπεμβάσεις. Εγώ πιστεύω ότι στην τετραετία του κυρίου Αμπατζόγλου, και το λέω εγώ έτσι επειδή έχω χρόνια εδώ μέσα, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω πώς, από πού ήρθε, αλλά αυτά που έστειλε τα 12 που, ήτανε, που τα είχαμε ψηφίσει στην περιφέρεια στην κυρία Δούρου, αυτά θα υλοποιηθούν. Τα 12 που τα είπε και σοβαρά, τα οποία από ό,τι λένε, από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Πατούλης, εσύ φταίς Γιώργο. Δεν είναι έκρινε τίποτα. Αυτά έλεγε ο κύριος Πατούλης. Λοιπόν, εγώ πιστεύω με τον Τζόγλου θα δούμε πράγματα, εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω εσείς ποιο νέοι, δεν έχετε άποψη. Πράγματα και θαύματα. Εύχομαι πραγματικά, Δήμαρχε, εγώ σας γνώρισα 4 μέρες πριν την πρωτοχρονιά. Να είστε γερός και να τα ρίχνετε. Να τα ρίχνετε. Χοντρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντωνόπουλο. Ο κύριος Γαρδέλης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έκανα προηγουμένως κάποιες προτάσεις για τις οποίες θέλω να έχω την άποψη της διοίκησης αν τελικά αυτές οι προτάσεις θα υιοθετηθούν, διότι πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα της πρώην διοίκησης για το οποίο ουσιαστικά είμαι θετικός, γιατί το βλέπω συνεχιζόμενο πρόγραμμα στο τεχνικό πρόγραμμα και θα ήθελα να το ψηφίσω. Παρ' όλα αυτά όμως θα ήθελα οι προτάσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι εκείνες οι οποίες θα διασφαλίσουν το μέλλον των τεχνικών θεμάτων της πόλης μας γενικώς και δεν αφορά μόνο το Δήμο Μαρουσιού αλλά και άλλους δήμους, και επιπροσθέτως θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις. Υπάρχει ένα θέμα με το 18ο Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή του Αναβρυτά και του 18ου νηπιαγωγείου που πρέπει να γίνει. Αυτό το νηπιαγωγείο λοιπόν δεν μπορεί να γίνει στο χώρο, τον άθλιο, τον αθλητικό χώρο που έχει το 18ο Δημοτικό. Πρότεινα λοιπόν, και το λέω και σε εσάς, υπάρχουν δύο οικόπεδα. Το ένα οικόπεδο είναι επί της Ανδρέας Συγκρού και νομίζω ότι αυτό ανήκει στην ελεήμονα εταιρεία. Αν μπορεί να γίνει κάποια παλωτρίωση, ώστε να υπάρχει ένα ξεχωριστό νηπιαγωγείο 18ο. Και από την άλλη πλευρά, στην περιοχή της ελληνικής παιδείας, υπάρχουν κάποια οικόπεδα τα οποία θεωρώ ότι ο Δήμος μπορεί να τα αποκτήσει, ασχέτως αν είναι σήμερα εκτός σχεδίου, με την έννοια ότι και αυτά είχαν μπει τότε με υπουργική απόφαση και όχι με περιοδικό διάταγμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, θα ήθελα να ουσιαστικά να μέμψω τον Υπουργό Εσωτερικών για το γεγονός ότι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έκανε μια κατανομή για όλους τους Δήμους για τον καθαρισμό των φρεατίων. Λοιπόν, ο Δήμος Αμαρουσίου είναι από τους τελευταίους. Δηλαδή, 2.970 ευρώ σε σχέση με άλλους Δήμους όμορους, ας πούμε, που δεν έχουν την ίδια επιβάρηση που έχει ο Δήμος Αμαρουσίου, υπερτοπικό κέντρο, και έβαλε 2.970 ευρώ τη στιγμή που έβαλε στην Πέφτια, νομίζω, 18.000 και σε κάποιους άλλους Δήμους τώρα 20.000 και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει, ας πούμε, η κατανομή να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει μια πόλη και δεν ξέρω κι εγώ πώς έγινε. Το λέω για να πάρει και το μήνυμα. Έτσι. Δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση είναι, αλλά τα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη. Ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι, γιατί φέρω ένα μερίδιο ευθύνης για το θέμα της ζώησης της Μανωλίου. Όταν αυτή η περιοχή προσπάθησε τότε ο προηγούμενος δήμαρχος από τον κύριο Πατούλη, ο κύριος Τζανίκος, να την εντάξει στο σχέδιο, ήταν επειδή το Μέγκα είχε 30 στρέμματα εκεί και ήθελε να κάνει ένα στούντιο. Τότε είχαμε προσβάλει την απόφαση αυτή και είχε κυρωθεί η ένταξη της ζώησης της Μανωλίου στο σχέδιο πόλης. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη, θεωρώ ότι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα να δούμε τις δυνατότητες της επανένταξης της περιοχής αυτής με χαμηλό συντελεστή, βέβαια, γιατί είναι μια περιοχή η οποία ουσιαστικά έγινε ζώη από τους ίδιους τους πολίτες, διότι δεν θέλανε να ενταχθούν τότε στο σχέδιο και επειδή ήταν αγροτική γη, δεν θέλανε να ενταχθεί στο σχέδιο και αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι οι ζώνες οικιστικού ελέγχου δεν μπορούν να μπουν στο σχέδιο πόλης. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι αγροτική γη. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, και επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και κατά τη διάρκεια της δικιάς μας θητείας, και αυτό το θέτω ως πρόταση,
και θα δω τι θα ψηφίσω στο τέλος, αν διευθετηθούν κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες προανέφερα. Έγινε πολλής λόγος για το κτήμα Καρέλα, για το γήπεδο ποδοσφαίρου. Μέσα μας συμφωνούμε όλοι ότι εκεί μέσα δεν πρόκειται να γίνει γήπεδο. Παρόλο το γεγονός ότι έχουν γίνει μελέτες κτλ. Και το έχουν διατυπώσει όχι μόνο η Δημοτική Σύμβουλη από την πλευρά της μειοψηφίας, αλλά και από την πλευρά της πλειοψηφίας. Θέλω να κάνω μία πρόταση. Υπάρχει ένας χώρος, το κάνω αυτό ως πρόταση να το δείτε και να το σκεφτείτε. Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα από το Σικιαρίδιο. Αυτός ο χώρος συνορεύει με τέσσερις δρόμους, τη Μουργκάνα, τη Μελισσίων, την Παλαμά και την Πεντέλης. Είναι 24 στρέμματα, εκεί που υπάρχουν και τα γήπεδα ποδοσφαίρου που σήμερα παίζουν μπάλα τα παιδιά απέναντι από το νεκροταφείο. Θεωρώ ότι εκεί μπορεί να γίνει με την απόκτηση ή την απαλωτρίωση, δεν ξέρω τι θα αποφασίσετε και το κάνω ως πρόταση αυτό, ένας πολυαθλητικός χώρος του Δήμα Μαρουσίου, με την προϋπόθεση ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου αυτό, το οποίο ουσιαστικά δεν απέχει πάρα πολύ από τα κανονικά γήπεδα ποδοσφαίρου, ελάχιστα μέτρα απέχει από τα κανονικά γήπεδα, μπορεί να είναι η έδρα του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου, του ποδοσφαίρου, και να γίνει και ένας πολυαθλητικός χώρος που δεν υπάρχει στην πόλη του Αμαρουσίου. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Και θα περιμένω την απάντηση του Δημάρχου για τις προτάσεις τις οποίες έχω κάνει για την υιοθέτηση των προτάσεων αυτών, για να δω τι θα ψηφίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσα στρέμματα είναι αυτό, κύριε Γαρδέλη? Ο κύριος Δήμαρχος να τοποθετηθεί για να κλείσουμε το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, εγώ χαίρομαι γιατί σήμερα από όλες τις πτεριές διατυπώθηκαν προτάσεις που τις χαρακτηρίζω δημιουργικές. Και ξέρετε, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δείχνει ότι όλες οι πλευρές, με τις διαφωνίες τους φυσικά και με τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις πάνω σε θέματα κεντρικής πολιτικής για ένα Δήμο όπως είναι το τεχνικό πρόγραμμα, δεν ήρθανε στήρα. Δεν ήρθανε δηλαδή τυφλά να πούνε όχι γιατί δεν μας αρέσει ο Δήμαρχος ή δεν μας αρέσει η δημοτική ομάδα που διοικεί, αλλά πρότειναν πράγματα. Και μπορώ να πω ότι είναι και πράγματα τα οποία και εμείς θα μπορούσαμε να τα έχουμε προσεγγίσει καλύτερα, να τα έχουμε σκεφτεί καλύτερα και, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, αυτό είναι και η πεμπτουσία της δημιουργικής πολιτικής αντιπαράθεσης, με την έννοια ότι ο καθένας έχει κάτι να συνεισφέρει και στο τέλος να βγαίνει μια συνισταμένη. Αυτό είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας σε τελευταία ανάλυση και της δημοκρατικής διαδικασίας. Με αυτή την έννοια δεν έχω να μέμψω κάποιον ή να του απαντήσω επιθετικά επειδή τοποθετήθηκε επιθετικά κτλ. Αντιθέτως, για άλλη μια φορά λέω ότι θεωρώ ότι οι τοποθετήσεις έγιναν με ένα δημιουργικό πνεύμα και μια δημιουργική διάθεση προς όφελος πόλης. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένες γενικές παρατηρήσεις και συνέχεια να πω και τι ακριβώς από αυτά που σημείωσα και από όσα είπαν οι συνάδελφοι μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Καταρχήν, θα πρέπει να το θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες για την προσπάθεια που κατέβαλαν για τη σύνταξη και του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγραμμάτος. Βλέπω εδώ τον κύριο Χάλαρη που είχε μεγάλο βάρος από το έργο αυτό και επειδή αφιέρωσε και πάρα πολύ χρόνο μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του βεβαίως, αλλά ξέρετε, το θεωρώ υποχρέωσή μου να το πω. Η σύνταξη λοιπόν του τεχνικού προγράμματος έγινε στο πλαίσιο γενικά δυσχερών τεχνικο-οικονομικών συνθήκων και μέσα από μια μεγάλη προσπάθεια εξασφάλισης επαρκών πόρων για την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων. Όμως θέλαμε, στο μέτρο που αυτό ήταν εφικτό, σε αυτό το πρώτο προϋπολογισμό και σε αυτό το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα από την ώρα που αναλάβαμε, να κάνουμε προτάσεις που να βασίζονται βασικά σε τρία επίπεδα παρεμβάσεων. Πρώτον, να γίνει το Μαρούσι μια πόλη με καλύτερη καθημερινότητα.
και ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Δεύτερον, να γίνει το Μαρούσι μια βιώσιμη πόλη με ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχεδιασμό του χώρου και των δραστηριοτήτων στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Και τρίτο, να αποτελέσει ένα πόλο ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Έχοντας αγνώμονα αυτά, έγινε μια προσπάθεια. Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει όλους τους τομείς του δημόσιου χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, στην ολοκλήρωση ή στην αποκατάσταση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων, στα όμβρια, στις διανοίξεις οδικών τμήματων, στη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, στα έργα διαμόρφωσης πεζοδρομίων και στους κοινόχρηστους χώρους. Όπως επίσης θα γίνει μια προσπάθεια να ξεκινήσουμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και βελτίωσης των κτηριακών υποδομών και των κτηρίων του Δήμου και φυσικά της αναβάθμισης με ένα σταδιακό αλλά προγραμματισμένο τρόπο των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών, στοχεύοντας σε ό,τι σημαίνει αναβάθμιση αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών. Συνεπώς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μέσα στο πρόγραμμα ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου που λέγεται «Κατασκευή συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων». Θυμίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα που μπορεί να μας οδηγήσει σε ανακατασκευή ακαθάρτων στην περιοχή του στούντιο, όπου πρέπει να κοιτάξουμε τι ακριβώς συνέβη εκεί. Βγήκε και μέσα από τη διαβούλευση αυτό το πράγμα, γι' αυτό το αναφέρω. Όχι, δεν ήταν αυτός, αλλά τελικά, εντάξει, δεν με νοιάζει και πώς λεγόταν, με νοιάζει ότι το έργο είναι ανάποδο. Η έναρξη της κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Πολυδρόσου, όπου και πάλι υπάρχει μια τεχνική αστοχία. Η έναρξη κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στον Άγιο Θωμά, που έχει ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης. Η ολοκλήρωση εκπόνησης μελετών για την οριοθέτηση ρεμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου. Βασικά μιλάω για το ρέμα της Βορείου Ηπείρου. Στο τέλος θα μου επιτρέψει να κάνω μια ειδική αναφορά στο ρέμα Σαπφούς. Στην ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης για την ορθολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων της Κυπρίου Αγωνιστών και στην υποβολή στην περιφέρεια ετοιμάτων, που θα μου επιτρέψετε για άλλη μια φορά και για να καταγραφούν στα πρακτικά πλήρως, να τα επαναλάβω, γιατί αποτελούν, αν θέλετε, αυτό που εγώ ονομάζω διεκδικητικό πλαίσιο του Δήμου ως προς την περιφέρεια. Προσήλθε η κυρία Πατούλη Σταυράκη. Στο τομέα της ειδοποιίας και των κοινόχρηστων χώρων, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέσα στο χρόνο θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου για την ανακατασκευή και τη συντήρηση διαφόρων οδών. Μάλιστα, ένα πρώτο έργο της τάξης των 600.000 ξεκινάει άμεσα. Έχει ολοκληρώνονται εργασίες για την διαμόρφωση της πλατείας Ευτέρπης και έχει υπογραφεί η σύμβαση ανάπλασης πλατείας Ιρών με βιοκλιματικό σχεδιασμό. Επίσης, έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχουν ξεκινήσει εργασίες για την διαμόρφωση των οδών Αχιλίου και Δραγατσανίου. Και έχει υπογραφεί η σύμβαση και ξεκινήσει η υλοποίηση των δύο πρώτων σκελών της μελέτης που αφορά το ΣΒΑΚ, δηλαδή τη σύνταξη του σχεδίου της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Και τέλος, έχει δρομολογηθεί η έναρξη του διαγωνισμού για την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών αναπλάσεων της οδού Σωρού, της Βύρωνος, της Νερατζιωτήσης και της Παλαιολόγου. Στον τομέα των κτηριακών υποδομών, σας θυμίζω ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση, έχουν ήδη ξεκινήσει πρώτες εργασίες για την αξιοποίηση σαν πολιτιστικού χώρου του διατηρηταίου κτηρίου στις οδούς Σουρή και Βασιλή Σόλγας. Υπεγράφει η σύμβαση και η έναρξη εργασιών για τους αύλιους χώρους από το πρόγραμμα το χρηματοδοτούμενο το Φιλόδημο. Επίσης θα μου επιτρέψει να κάνω ένα σχόλιο για το Φιλόδημο μετά.
Η αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων στο πρώτο δημοτικό σχολείο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση. Πιέζουμε να ξεκινήσει η διαδικασία εκεί. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Μπορεί να ξεκινήσει αυτή η δουλειά αρκετά γρήγορα. Και φυσικά στο κέντρο της ενδιαφέροντός μας σε σχέση με τα κτίρια είναι το σχολικό συγκρότημα για το 8ο Γυμνάσιο και το 9ο Λύκειο. Επίσης εδώ δεν το είχα στην εισήγησή μου γιατί μου είχε διαφύγει, αλλά μου το θύμισαν οι συνάδελφοι. Θα αναφερθώ στο 18ο νηπιαγωγείο συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές υποδομές, δημοπρατούμε αυτή τη στιγμή 3 υπαίθρια αθλητικά γηπεδάκια στην οδό Φραγκοκλησιά, στην οδό Ροδοδάφνης και στην οδό Σισμανοκλείου. Και προχωράνε οι τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες των τεχνικών έργων του Δήμου, γιατί όπως σας είπε και ο κύριος Ρώτας νωρίτερα, συνολικά στο θέμα των τοπογραφήσεων κάπου είχαν μείνει πίσω οι υπηρεσίες και συνεπώς πρέπει αυτό το κομμάτι να το προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί είτε μιλήσουμε για το τοπικό χωρικό, είτε μιλήσουμε για τις τοπικές παρεμβάσεις, είτε μιλήσουμε για, για τα επιμέρους έργα στις περιοχές, ξεκινάμε πάντα από τις τοπογραφήσεις και εκεί δεν είμαστε πάντα έτοιμοι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε νούμερα. Θέλω να πω μόνο ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του 20 έχουν προβλεφθεί έργα και μελέτες που θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους ύψους 5.016.000 ευρώ. Ποσό που είναι τριπλάσιο σε σχέση με το 19 με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις σε ένα σημαντικό ποσοστό. Και επίσης τα συνεχιζόμενα έργα για το 20 με εξασφαλισμένες πιστώσεις ήταν 2.400.000 από ίδιους πόρους και 3.376.000 από διάφορες χρηματοδοτήσεις, δηλαδή συνολικό ύψος 5.774.000. Η πρόταση του τεχνικού προγράμματος το 20, από ό,τι με ενημερώνουν και οι υπηρεσίες, είναι η υψηλότερη πρόταση της τελευταίας δεκαετίας και δείχνει την βούλησή μας να διαθέσουμε τα χρήματα που μπορούμε να διαχειριστούμε ως Δήμος και παράλληλα τις χρηματοδοτήσεις από τις διάφορες πηγές στην κατεύθυνση της επίσπευσης των μεγάλων τεχνικών έργων που έχει ανάγκη πολύ. Πριν περάσω στις παρατηρήσεις των συναδελφών, θέλω να διατυπώσω για άλλη μια φορά, για να είναι καταγεγραμμένο, τι ακριβώς ζητήσαμε από την Περιφέρεια και τι συνεννοήθηκα με τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρετε, γνωρίζει τα προβλήματα της πόλης καλύτερα από μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένω πραγματικά θετική ανταπόκριση έτσι ώστε η πόλη να χρηματοδοτηθεί με εκείνα τα έργα που της αναλογούν και εκείνα τα έργα που δικαιούται. Του καταθέσαμε λοιπόν μια επιστολή πέρα των υπόλοιπων που λέει ότι ο Δήμος έχει υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση έργων συνοδευόμενες αυτές οι προτάσεις από πλήρεις και όριμες μελέτες προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίησή τους και πιο συγκεκριμένα θεωρούμε σαν πρώτης προτεραιότητας έργο για το οποίο ζητάμε την παρέμβαση της Περιφέρειας τα αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής Κοκκινιάς και τον κεντρικό αγωγό Βρύων της περιοχής των Αναβρύτων. Αυτά τα δύο είναι τα πρώτα έργα που θα ήθελα να κάνουμε στο Μαρούσι ξεκινώντας αύριο το πρωί. Τα αντιπλημμυρικά της Κοκκινιάς και τα όμβρια των Αναβρύτων. Επειδή θα γνωρίζετε ότι αυτές οι μελέτες είναι έτοιμες από το 17 και έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια και επειδή αυτές οι μελέτες λόγω της διατομής των αγωγών είναι έργα που πρέπει να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια, θέλουμε να πιέσουμε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Και με χαρά διαπίστωσα μετά το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε ότι με παρέμβαση του ίδιου του κ. Πατούλη αυτά τα έργα εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Αλλά εμάς εδώ μας ενδιαφέρει και τους πολίτες τελικά τους ενδιαφέρει όχι απλά η ένταξη των έργων αυτών αλλά να δούμε κάποια στιγμή αυτά τα έργα να ξεκινάνε και να υλοποιούνται. Αυτό είναι το επόμενο λοιπόν πάνω στο οποίο θα διαπραγματευτούμε, θα πιέσουμε, θα διεκδικήσουμε
και κάτι θα κερδίσουμε φυσικά μέσα από αυτή τη διαδικασία από την περιφέρεια σε σχέση με την περιοχή της Κοκκινιάς και των Αναβρύτων. Από εκεί και μετά, δεύτερο σημείο, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας, αποστήλαμε τις ακόλουθες μελέτες ομβρίων. Πρώτον, αγωγή ομβρίων περιοχής Κεντρού, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Δεύτερον, αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμού 423.000 ευρώ. Τρίτον, απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Αγίας Φιλοθέης, προϋπολογισμού 1.089.000 ευρώ. Και τέταρτον, απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Παραδείσου Αμαρουσίου, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων. Αυτά τα έργα είναι μελετημένα, έχουν κατατεθεί με μελέτες, δεν έχουν κατατεθεί σαν αιτήματα, σαν τίτλοι δηλαδή. Υπάρχουν από πίσω οι φάκελοι των μελετών, οι αριθμοί πρωτοκόλλου προς την περιφέρεια και όλα τα σχετικά. Επιπλέον, με στόχο τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την οδική ασφάλεια, αποστήλαμε το φάκελο του έργου που λέγεται Συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου, προϋπολογισμού 5.215.000 ευρώ. Και με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς προσπελασιμότητας των πεζών, αποστήλαμε το έργο Ανακατασκευή και επισκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Αμαρουσίου, προϋπολογισμού 4.205.000 ευρώ. Τέλος, αποστήλαμε το φάκελο του έργου διαμόρφωση πεζοδρομίων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας αμαία και την άρση της επικινδυνότητας, προϋπολογισμού 1.950.000 ευρώ. Σε αυτά, να θυμίσω ότι ήδη είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της περιφέρειας η κατασκευή του βρεφονιμπιακού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο 580 του Δήμου Αμαρουσίου, προϋπολογισμού 2.600.000. Δεν ξέρω αν είναι όλο το ποσό ή αν έχει ενταχθεί ένα ποσό 1.850. Ναι, υπάρχει βέβαια εδώ ένα σημείο προβληματισμού που έχει να κάνει με το ότι αυτό θα πρέπει να χαρακτηριστεί χώρος προσχολικής αγωγής, γιατί όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, όταν σχεδιάστηκαν αυτά τα πράγματα οι ανάγκες ήταν στους βρεφονιμπιακούς, ενώ σήμερα μετά τον τελευταίο νόμο οι ανάγκες είναι στην προσχολική αγωγή και στα νηπιαγωγεία. Είναι άλλες οι προδιαγραφές του κτηρίου του Βρεφονιμπιακού και άλλες οι προδιαγραφές ενός κτηρίου βεβαίως για νήπιο και συνεπώς εδώ θα πρέπει να γίνει μια ειδική συζήτηση με την περιφέρεια και τις υπηρεσίες για το πώς μπορούμε να γίνει ένα switch, να γίνει μια στροφή εν πάση περιπτώσει του στόχευσης σε σχέση με αυτό το σημείο. Τώρα θα μου επιτρέψετε, από τα όσα άκουσα που σας είπα ότι δημιουργικά τα θεωρώ όλα, σημείωσα ορισμένα πράγματα. ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Η πρώτη απάντηση σας δόθηκε ήδη από τον κύριο Κονιέρη. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, κύριο Κούκουζα, καλά κάνετε και το βάζετε. Έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το χώρο και αυτό το στόχο, διότι προσπάθησε ο Δήμος και τα περασμένα χρόνια να λειτουργήσει ΚΔΑΠ ΜΕΑ, αλλά τελικά πάντα ήταν δανεικός χώρος, δανεικοί άνθρωποι, δανεικοί δάσκαλοι, τέλος πάντων το πρόβλημα υπάρχει, δεν μπορεί να επιληθεί παρά με έναν μόνιμο, σταθερό, θεσμικό τρόπο. Και ο μόνιμος και σταθερός τρόπος είναι να πάμε τελικά στο Σικιαρίδιο, να εκμεταλλευτούμε την προσφορά που μας κάνει ο χώρος του Σικιαρίδιου, όπως μπαίνουμε όλη την αριστερή πτέρυγα για να την διαμορφώσουμε σε χώρο για παιδιά ΜΕΑ και να ξεκινήσουμε το έργο αυτό, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα. Δεν έχει και πολύ μεγάλες παρεβάσεις, είναι οι παρεβάσεις της τάξης των 50-60.000 ευρώ από μια πρώτη εκτίμηση της υπηρεσίας, έτσι ώστε να φτιαχτούν οι ράμπες, οι τουαλέτες για τα παιδάκια, οι μικρές και τα λοιπά, οι χώροι, να πέσουν κάποιοι τείχοι και τα λοιπά, για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει αμέσως. Φιλοδοξούμε στο πρώτο εξάμηνο αυτό να είναι έτοιμο, να μπορέσουμε να κάνουμε συμβάσεις με το αντίστοιχο κατάλληλο προσωπικό και να μπορέσουμε εκεί πέρα να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παιδιών. Και λέω παιδιών, γιατί σκοπός είναι να κάνουμε άλλο ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης.
που έπεται βέβαια, γιατί όλα μαζί δεν μπορούν να γίνουν, που θα αφορά μεγαλύτερα εις ηλικίας άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία πραγματικά και αυτά έχουν το χώρο τους, την ανάγκη να δημιουργήσουν την κοινωνικότητά τους και τις επαφές τους, και ήδη οι γονείς τους μας έχουν επισκεφτεί κατά επανάληψη, ζητώντας να δημιουργήσουμε άλλο ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες μεγαλύτερης ηλικίας από αυτή που μπορεί να φιλοξενηθεί στο Σκιάριδιο. Και αυτό επίσης είναι ένας στόχος που δεν μπαίνει αυτή τη στιγμή στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά μέσα στο 20 θα μας απασχολήσει. Τώρα, σχετικά με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, άκουσα μερικές έτσι καλές ιδέες και απόψεις, τις οποίες θέλω να τις διατυπώσω. Δεν ήταν στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά μπορούν να ενσωματωθούν. Δεν ξέρω πώς ακριβώς εννοείται τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τα πεζοδρόμια. Δεν το ξέρω τεχνικά δηλαδή, αλλά τη θεωρώ ενδιαφέρουσα ιδέα και θα πρέπει να την ψάξουμε, διότι καταρχήν τα πεζοδρόμια πρέπει να αποκτήσουν έναν ενιαίο χαρακτήρα. Σήμερα περπατάς στο δρόμο όπου υπάρχουν πεζοδρόμια, γιατί και είναι τρικολόρε, δηλαδή κάθε τόσο αλλάζει πράγμα, αλλάζει σχήμα, αλλάζουν οι ροές, αλλάζουν οι διαγραμμίσεις για τους τυφλούς, αλλάζουν τα πάντα. Μετά πέφτουμε σε ένα δεύτερο πεζοδρόμιο το οποίο έχει μόνο κάτι δέντρα κτλ. Μετά πέφτουμε σε ένα ανυπαξία πεζοδρόμιο, μετά ξαναφτιάχνουμε ένα πεζοδρόμιο. Το Μαρούσι έχει ανάγκη, και αυτό έχει, όλοι μας κάναμε και μιλήσαμε με τους ανθρώπους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης κτλ, αλλά και κατά την προεκλογική περίοδο. Όλοι βάζουν το ζήτημα των πεζοδρομίων, της πρόσβασης και της ασφαλούς διέλευσης των πεζών. Και σε τελευταία ανάλυση, επειδή υπάρχει κανονισμός πεζοδρομίων θεσπισμένος και από το Υπουργείο, σας λέω ότι μπροστά στο δικαίωμα του πεζού ή της μητέρας που έχει ένα μικρό παιδί ή ενός ανθρώπου με αναπηρία ή ενός ηλικιωμένου ανθρώπου που με τον μπαστόνι του προσπαθεί να περπατήσει, αυτό εγώ το βάζω μπροστά από ένα δέντρο, μια νερατιά επί παραδείγματι. Κάποια στιγμή συνεπώς, όπως και άλλοι δήμοι, θα πρέπει να πάρουμε και ριζοσπαστικές αποφάσεις σε σχέση με αυτά. Γιατί να πλατείνουμε τους δρόμους και να γεννήσουμε εκτάσεις στις οποίες θα φτιάξουμε τα πεζοδρόμια των 2 μέτρων με όλες τις προγραφές και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι δεν πάει γίνει. Τώρα, επειδή τα πάντα κατά την άποψή μου στην ανάπτυξη της πόλης ξεκινάνε από αυτό που ονομάζουμε χρήσης γης και τοπικά χωρικά σχέδια, παλιό γενικό πολεοδομικό ας το πούμε για να το συνεννοηθούμε, αυτό όλο το κομμάτι αποτελεί για μας εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε μέσα στο 20. Εκεί μέσα φυσικά έχουμε τις παλιές πράξεις αναλογισμού και τους χαρακτηρισμούς των κοινόχρηστων χώρων και των πλατιών, και καταλαβαίνω την αδυναμία των πολιτών στην παρούσα φάση να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες που δημιουργούνται. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Έχουμε χαρακτηρίσει ως χώρο κοινόχρηστο μια πλατεία, ένα οικόπεδο κοντά στους Άγιους Ανάργυρους, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου σχεδόν, και Θέμηθος. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε με την έννοια της μεγάλης επιβάρυνσης που δημιουργούμε στους παρόδιους. Και ο χώρος θα χαθεί, γιατί βέβαια ο ιδιοκτήτης θα το πάρει πίσω. Κάποια στιγμή συνεπώς, με νομοθέτηση ή με διαδικασίες τις οποίες χαρακτηρίζονται πλέον και έξυπνη νομοθέτηση ή έξυπνη πολεοδόμηση, θα πρέπει να δούμε πώς επιμερίζεται αυτό το κόστος όχι μόνο στους παρόδιους, προκειμένου να αποκτήσουμε εκείνους τους χώρους που απαιτούνται και που τελικά αποτελούν χώρους ζωής για τις ίδιες γειτονιές. Αλλιώς θα το χάσουμε και αυτό και άλλα οικόπεδα, και αυτό που θα δούμε είναι να γίνεται μια πολύ ωραία, μεγάλη πολυκατοικία που θα κόψει λίγο ακόμα οξυγόνο από την περιοχή.
Σχετικά με το κέντρο ανακύκλωσης. Κάποια στιγμή είχα ανακοινώσει, μάλιστα μέσω των μέσων ενημέρωσης, ότι συναντήθηκα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Μπαμπαλό, και συζήτησα μαζί του την από κοινού διαχείριση ενός χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος ανακύκλωσης. Επειδή το Ηράκλειο είχε την πρόνοια πριν από καιρό, όταν ήταν δυνατό να γίνει αυτό, να αδειοδοτήσει στην κόκκινη ζώνη, εκεί που επιτρέπεται, σταθμό μεταφορτώσεις, νομίζω ότι επειδή οι συνέργειες ανάμεσα στους Δήμους μπορεί να μας δώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία στη δραστηριότητά μας και θα πρέπει να οδηγηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως συνέργειες με το Δήμο Ηρακλείου θα πρέπει να έχουμε στην από κοινού εκμετάλλευση του ΧΕΙ της Κίμης, έτσι και στην περίπτωση του σταθμού μεταφόρτωσης εγώ το βλέπω εξαιρετικά θετικά. Θα το δούμε βέβαια αναλύοντας εδώ το πράγμα, διότι έχουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να δούμε και να εκμεταλλευτούμε μια πρόσκληση που βγήκε για να αναθεωρήσουμε και να εξυγχρονίσουμε τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων και συνεπώς προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, διότι το να εξυγχρονίσουμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων είναι όρος ζωής και για το Μαρούσι και για τις υπόλοιπες πόλεις. Το είχε θέσει ο κύριος Μαγιάκης, μάλιστα, προημερών, μάλλον στην περασμένη συνεδρίαση. Δεν πρόλαβα να το απαντήσω εκείνη την ώρα, αλλά το θεωρώ σημαντικό να το δούμε. Τώρα, για την υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής και τα λοιπά, όπως και για τις διανοίξεις οδών, που ξέρετε ότι η διάνοιξη δεν είναι ένα τεχνικό έργο. Η διάνοιξη ενός δρόμου είναι πιο πολύ τεχνική διαδικασία, υπολογισμή και νομική διαδικασία και λιγότερο το να ανοίξουμε. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάπου εδώ στο δακτύλιο μάλιστα ήρθε κάποια στιγμή ένας άνθρωπος αγανακτισμένος μετά από χρόνια που παιδευότανε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι να διανοιγεί ένας δρόμος. 30 μέτρα είναι. Υπάρχει από τη μία μεριά του δρόμου εκατέρωθεν ίδιος ιδιοκτήτης, άρα με την αυταποζημίωση δεν υπάρχει τίποτα. Απ' την άλλη, ίδιος ιδιοκτήτης, παρακάτω ίδιος ιδιοκτήτης, και υπάρχει μόνο ένα διάμεσο κομματάκι 5 μέτρων που υπάρχουν δύο ανάποδοι που δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους για τις αποζημίωσεις. Και δεν ανοίγει ο δρόμος τελικά. Λοιπόν, είναι πιο πολύ θέμα τέτοιο παρά τεχνικό, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Τι είπατε? Εντάξει, αλλά τελικά δεν ανοίγουμε το δρόμο γιατί οι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συνεργαστούν για το τίποτα. Επίσης, πολύ έξυπνη πρόταση που εγώ δεν την ήξερα, είναι η πιθανότητα θέσπισης τέλους κοινόχρηστων χώρων ακριβώς για να γλιτώσουμε την μεγάλη επιβάρηση των παροδίων και των ανθρώπων γύρω-γύρω, έτσι όπως εφαρμόζεται ήδη στο Δήμο Πεντέλης κλπ. Αλλά δεν είναι τη στιγμή, δεν είμαι έτοιμος και εγώ να το αντιμετωπίσω. Τώρα, θεωρώ ότι η ΚΕΔΕ θα πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της καλής νομοθέτησης των τεχνικών έργων. Και προς αυτή την κατεύθυνση εγώ θα ασκήσω όση επιρροή έχω. Και ξέρετε ότι κάτι μπορώ να κάνω. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να λέμε η μελέτη θα φάει όσο χρόνο θέλει, τα τεύχη δημοπράτησης θα φάνε όσο χρόνο θέλουνε, ο διαγωνισμός θα φάει όσο χρόνο θέλει, οι ενστάσεις θα γίνουν σε όποιο στάδιο θέλει ο καθένας, οι αναθέσεις θα γίνουν όποτε να είναι. Δεν παίζει, γι' αυτό δεν τελειώνει τίποτα σε αυτή τη χώρα και λέμε και λέμε και λέμε και λέμε και στο τέλος δεν κάνουμε τίποτα. Συνεπώς, οι χρονικοί περιορισμοί των φάσεων
αλλά και οι χρονικοί, οι περιορισμοί στις παρεμβάσεις στα στάδια δηλαδή της διαδικασίας ενστάσεων των διαφόρων, νομίζω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Αυτό θα το κουβεντιάσω με τον Προεδρείο της ΚΕΒΕ, γιατί αφορά όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για χτύπημα της γραφειοκρατίας, δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτάχυση των ρυθμών και τελικά η ίδια η νομοθέτηση που κάνει το ελληνικό κράτος να είναι ένα βαρύδι που να κρατάει προς τα κάτω οτιδήποτε καλό έχει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Άρα εντοπίζοντας αυτά τα σημεία, βοηθάμε νομίζω συνολικά τη χώρα μας. Δεν μιλάω ούτε για κυβερνήσεις ούτε για υπουργούς εγώ. Ζωέ Σεισμανογλίου και επανένταξη με χαμηλό συντελεστή. Τώρα να σας πω την αλήθεια, και μόνο η παραδοχή ότι κρατήσαμε εχμάλωτους όλους τους ανθρώπους στην περιοχή των Υπηρώτικων μόνο και μόνο γιατί το Μέγκα ήθελε να χτίσει ένα στούντιο, εμένα με ενοχλεί. Εν πάση περιπτώσει, τότε ίσως και οι κάτοικοι ακόμα σπέρνανε και θέλανε αγροτική γη. Αυτά είναι παλιές εποχές. Εκεί έχουμε ζώε στα Υπηρώτικα, πίσω από τον Νεκροταφείο, όλη εκείνη η έκταση μέχρι το Σεισμανόγλιο. Έχουμε ζώε βόρειο-ανατολικά της Μεσογείων. Έχουμε και άλλες περιοχές μικρότερες. Νομίζω τα ανάβρητα, η ελληνική παιδεία. Λοιπόν, δεν γίνεται να κρατάμε εχμάλωτους ανθρώπους και περιουσίες επί δεκαετίες ολόκληρες. Τώρα, η πρόταση για το γήπεδο είναι ενδιαφέρουσα να τη δούμε. Δεν την ξέρω ακριβώς. Θα την κουβεντιάσουμε να δούμε, γιατί σαν χωροθέτηση δεν μου κάνει άσχημο να το δούμε. Και καλά κάνετε και το αναφέρετε, κύριε Καρδέλη, θα το εξετάσουμε, το δούμε. Δεν άκουσα. Είναι καλός χώρος. Μακάρι. Συνεπώς, τελειώνω με το εξής. Ήδη μέσα στον επόμενο μήνα θα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι δύο οικόπεδα της τάξης των δύο στρεμμάτων το καθένα περίπου περνάνε στην ιδιοκτησία του Δήμου από προσπάθειες που έχουμε ήδη κάνει και από διαπραγματεύσεις που έχουμε κάνει με κάποιους ανθρώπους και κάποιους ιδιώτες. Μόλις είμαστε έτοιμοι θα σας το αναφέρω. Συγχρόνως, κοιτάμε να βρούμε όσο το δυνατό περισσότερους ελεύθερους χώρους και να επισπεύσουμε τη διαδικασία του Νότιου Σωρού και όλης εκείνης περιοχής που αφού εντάχθηκε στο σχέδιο και αφού έγινε η διαδικασία στο προηγούμενο διάστημα επί της προηγούμενης διοίκησης, θα πρέπει να τελειώνουμε με την αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση της μεταγραφής στο κτηματολόγιο. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα που γίνεται. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε κατευθείαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης που εποπτεύει το κτηματολόγιο και να τελειώνει αυτό το πράγμα. Το περιβάλλον, συγγνώμη, δεν είναι στο Ανάπτυξης. Κύριε, στον προϋπολογισμό θα δούμε τα σημεία πώς χρηματοδοτούνται αυτά τα πράγματα, γιατί όλα καλά, αλλά αυτά θέλουν λεφτά. Φυσικά, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καλύτερη διαχείριση. Θα προσπαθήσουμε, θα σας τα πω και μετά, να απελευθερωθούμε από το άγχος των τελευταίων μεγάλων δανείων και των μεγάλων χρεών, μάλλον, που έχει ο Δήμος. Τα 50 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή οφείλουμε στην Πειραιώς και τα 27 εκατομμύρια που οφείλουμε στην Εθνική, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα τα πούμε αναλυτικά. Όπως είπαμε, θα δημιουργήσουμε διαπαραταξιακή για το τελικό στάδιο, όταν είμαστε στην τελική φάση, για να μπορέσετε όλοι να δείτε, να πληροφορηθείτε, να ελέγξετε και να πείτε την άποψή σας. Γιατί άμα απελευθερωθούμε από αυτά τα πράγματα, αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα ρίξουμε σε παραγωγικούς σκοπούς. Να πω, και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, είναι εδώ οι παράγοντες οικονομικής υπηρεσίας, γιατί δεν το έχω πρόχειρο, αλλά έχω την εντύπωση ότι, κύριε Σταθούλη, διορθώστε με αν κάνω λάθος,
Αυτή τη στιγμή ο Δήμος καταναλώνει 5,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εξυπηρέτηση δανείων. 5,5 εκατομμύρια ευρώ θα ξέρετε τι σημαίνει. Όλους τους δρόμους της πόλης μπορούμε να τις κάνουμε με τη μία. Ναι, κάτι απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο, θα το δούμε. Λοιπόν, τώρα, από εκεί μετά. Εμείς έχουμε να διεκδικήσουμε πράγματα από την περιφέρεια. Έχουμε να διεκδικήσουμε πράγματα από το Πράσινο Ταμείο. Έχουμε να διεκδικήσουμε πράγματα από το ΕΣΠΑ και έχουμε να διεκδικήσουμε πράγματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Φίλοι είμαστε με όλους, αλλά βασικά εδώ πέρα δεν ήρθαμε επειδή είμαστε φίλοι με κάποιον. Ήρθαμε εδώ όλοι μας για να υπηρετήσουμε την πόλη. Και συνεπώς, όλους θα τους χειροκροτήσουμε αν βοηθήσουν και όλους θα τους καταγγείλουμε αν δεν μας βοηθήσουν. Αυτό είναι καθαρό, ανεξαρτήτως ονομάτων, ανεξαρτήτως χρωμάτων και ανεξαρτήτως δεν έχουμε δέσμευση τέτοιες εμείς. Κυρίες και κύριοι, για να γίνει κάτι καλό στην πόλη, σας παρακαλώ να ψηφίσετε το τεχνικό πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Δεν άφησε τίποτα για την επόμενη μέρα. Τα έχουμε όλα. Προϋπολογισμό, να τα πούμε μετά. Σε ψηφοφορία το θέμα. Σε ψηφοφορία. Πρόταση, είμαστε στη φάση της ψηφοφορίας τώρα. Κύριε. Μία πρόταση 15 δευτερόλεπτα. 15. Δεν μίλησα καθόλου γιατί θα τα πω μετά για να μην κουράσω το σώμα. Όμως θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, θα πω μετά για τον συμμετοχικό προϋπολογισμό, πραγματικά να βάλει το κομμάτι αυτό των μελετών στο μελετών στο τεχνικό πρόγραμμα για να έχει και λόγο και ύπαρξη όλο αυτό το πράγμα θα συζητήσουμε μετά. Είναι ένα κομμάτι 30.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα σαν μελέτη. Το έχω μιλήσει με την υπηρεσία. Ήταν θετική η υπηρεσία, μας βοήθησε η υπηρεσία. Σας παρακαλώ πολύ, εντάξτε αυτό για να δώσουμε και ένα όραμα, αν θέλετε, θα το αναλύσουμε περισσότερο μετά. Δεσμεύομαι τότε, κύριε Μπουρά, δεσμεύομαι ότι αυτό θα μπει στην πρώτη ανάμορφωση. Το γράφουμε τώρα για να είναι. Γιατί συμφωνώ με αυτή τη λογική. Σε ψηφοφορία το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Επειδή δεσμεύεται ο Δήμαρχος για ορισμένα πράγματα και επειδή εγώ έθεσα κάποιες προτάσεις, δεν θέλω να δεσμευτεί. Απλώς θέλω να τις σκεφτείτε, ούτως ώστε να είναι έτοιμες, ενδεχομένως λέω, στην πρώτη ή στη δεύτερη ανάμορφωση να συζητηθούν. Διότι είναι όπως και ο ίδιος παραδέχτηκε. Ειδική αναφορά έκανα, κύριε. Νομίζω, κύριε Χαρδέλη. Σε ψηφοφορία το θέμα. Έχουμε κόψει την ψηφοφορία τρεις φορές. Δεν γίνεται. Προχωράμε στην ψηφοφορία του θέματος. Για πείτε. Συγχωρείτε. Δεν θέλω να σας διακόψω. Δεν θα παρακολουθήσω. Απλά μπαίνουν αντιπαρατεθικά. Ηρεμήστε, κύριε Αντανόπουλο. Μπαίνουν αντιπαρατεθικά. Διαδικαστικό είναι, κύριε Αντωνόπουλε. Διαδικαστικό είναι. Μην έχετε μονή απέναντί μου. Ήρεμα. Μπαίνουν αντιπαρατεθικά οι δύο προτάσεις. Αυτό κάνω. Σε ψηφοφορία αυτό λέω. Ναι, αυτό θέλω να διευκρινιστεί γι' αυτό. Ναι. Είναι διακριτή ψηφοφορία για τις δύο προτάσεις. Η πρόταση της διοίκησης επί του τεχνικού προγράμματος, παρακαλώ σε ψηφοφορία, θετική. Παρόντες. Πρόεδρε, μπαίνει η πρόταση της πλειοψηφίας της διοίκησης, πώς υπέρ. Μπαίνει μετά η πρόταση, οι άλλες που έχουν κατατεθεί, πόσες υπέρ. Αυτό κάνω τώρα. Λέτε κατά ή δεν υπάρχει κατά ή λευκό. Υπάρχει υπέρ στη μία, υπέρ στην άλλη, υπέρ στην τρίτη, αν υπάρξει, ή τέταρτη. Και συγκρίνονται τα νούμερα. Έτσι λοιπόν, είναι η διαδικασία. Η πρόταση της διοίκησης. Λοιπόν, μετά, κυρία Βουρλάκη, να μετρήσουμε. Λοιπόν, πώς είμαστε.
Κάνε ονομαστική. Κάνε ονομαστική. Κάνε ονομαστική. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Σμυρνής Δημήτριος. Ναι, ναι, το ξέρω. Τον διαβάζω. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Αυτό έθετα σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης. Πάμε. Αυτό κάνουμε. Σμυρνής Δημήτριος. Ναι. Βλάχος Κωνσταντίνος. Βουρλάκη Κατερίνη, ναι. Τσιπουράκη Στέφανος. Κόνιαρης Πέτρος. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας. Γόγου Μαρία. Ναι. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Ναι. Ιωαννίδης Ιωάννης. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχαήλ. Ναι. Λέκα Φανή. Ναι. Βλάχου Σταματάκη Ελένη. Ναι. Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος. Ναι. Βραχνός Παναγιώτης απουσιάζει. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη απουσιάζει. Ιωάννου Εκατερίνη. Ναι. Σαγρής Παναγιώτης. Ναι. Νικολαράκος Ιωάννης. Ναι. Ψαραδέλης Μάριος απουσιάζει. Ρώτας Κωνσταντίνος. Ναι. Ρώτα Μαρία Δήμητρα. Ναι. Καραμέρος Γεώργιος. Συνέχισε, συνέχισε. Λοιπόν. Συνέχισε, κύριε. Μισό λεπτό, μη φωνάζετε, σας παρακαλώ. Η κυρία Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία. Ναι. Ο κύριος Γαρδέλης. Ναι. Η κυρία Πατούλη Σταυράκη Μαρίνα. Ναι. Αυτά. Ωραία. 23. Η πρόταση της παράταξης Ενωμένο Μαρούσι τώρα σε ψηφοφορία. Ναι, δηλώνουν ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Μπόγδανος, ο κύριος Κούκουζας, ο κύριος Μπούρας, η κυρία Κανάρη, η κυρία Μαρτίνη. Ο κύριος Καραμέρος. Πόσους έλαβε η πρόταση αυτή? Ηρεμήστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ να τελειώνουμε. Τι συνέβη τώρα? Πόσοι ψήφοι είναι αυτοί για την δεύτερη παράταξη? 8. Επομένως, η πρόταση της διοίκησης συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συνιστά το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2020. Πάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ηρεμία σας παρακαλώ, να τελειώσουμε την πρώτη συνεδρίαση. Όχι, δεν είναι η δεύτερη συνεδρίαση, είναι η πρώτη ακόμα. Έγκριση ημί της 321 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τροποποίηση της 295-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Κημητηρίου. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Δικαιολόγηση. Τοποθέτηση ο κύριος Κούκουζας και μετά ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ηρεμία λίγο, να τελειώσουμε τη συνεδρίαση. Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα είμαστε θετικοί σε αυτό. Όμως οφείλουμε κάποια στιγμή να κάνουμε μία συζήτηση ή να δει η υπηρεσία, η λίγο τεχνική υπηρεσία, η πολεοδομία, τη διαχείριση του κημητηρίου. Νομίζω ότι είναι σε μία επίοικος δύσκολη κατάσταση, ειδικά... Λίγο, κύριε Αντωνόπουλε, σας παρακαλώ. Ρε, τι έχουμε πάθει σήμερα. Κύριο συνάδελφο, σας παρακαλώ, κύριε Αντωνόπουλε. Ειδικά για το μέρος του κημητηρίου που είναι ανατολικά, πέρα από την είσοδο, όπου εκεί τα στενάκια είναι πάρα πολύ μικρά, είναι συνέχεια με νερά, υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μια διαχείριση καλύτερη ίσως και των, τέλος πάντων, των οστεοθεϊκών ή των τάφων. Εγώ από πληροφορίες που έχω από άλλους δήμους έχουν οργανώσει κάπως καλύτερα τα κημητήρια τους, με τα φολόγιο, με δρόμους που να περνάνε, με πώς το λένε, υπηρεσίες συντήρησης και διαχείρισης της όλης κατάστασης. Συμφωνούμε να προχωρήσουμε στην απόφαση, αλλά πάρτε υπόψη σας όλα αυτά. Είναι άδικο για το Μαρούσι να έχουμε ένα τέτοιο κημητήριο.
Ευχαριστώ τον κύριο, κύριε Αντιδήμαρχε, να κάνω μια... Πολύ λίγο, πολύ λίγο, ναι. Σε αυτά που είπε ο κύριος Κούκουσας, εντάξει, δεν είναι... Δημήτρη, συγγνώμη που... Εντάξει. Ήδη έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη με την ηλεκτρονική καταγραφή των τάφων. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γίνεται αυτή η προσπάθεια και τώρα προχωράμε και μέσα στο 20 να ολοκληρώσουμε και το θέμα του ταφολογίου. Αντίστοιχα, ολοκληρώθηκε τελευταίο δίμηνο καινούργιες πλευρές, γιατί υπάρχει ένα θέμα, γιατί δεν έχουμε πλέον οστεοθήκες άλλες να διαθέσουμε στον κόσμο. Έγινε όμως ένα τεχνικό έργο το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόλαβε σήμερα η υπηρεσία, θα το έφερνε. Έχουμε περίπου 100 καινούργιες οστεοθήκες. Θα περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρρύθμισή τους και μετά θα γίνει δημόσια ανακοίνωση για όποιος θέλει να πάει να πάρει, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται πιο τακτά και σωστό χρόνο οι εκταφές, για να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα το κημητήριο, έτσι. Είναι καλές οι παρατηρήσεις και όντως πάνω σε αυτό το πλαίσιο προχωράμε για το 2020. Ευχαριστώ. Ουσιαστικές, κύριε Πολυχρονιάδη, για... Μόνο για τη δικαιολόγηση της ψήφου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απαράδεκτο και μετά το θάνατο κάποιου να πληρώνει ή αυτός ή η οικία του, ακόμα και για να έχει το δικαίωμα να θάβεται σύμφωνα με το ορθόδοξο ανατολικό τυπικό της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Το λέω γιατί εγώ μπορεί να μην θρησκεύομαι, αλλά είμαι, σέβομαι απόλυτα αυτούς που θρησκεύονται. Και πιστεύω ότι αν ήθελε η πολιτεία και ειδικά η ελληνική εκκλησία να αφήσει μια παρακαταθήκη σε αυτά που ο λαός πιστεύει, είναι να αναλάβει το κόστος, να είναι δωρεάν όλα αυτά παρεχόμενα να έχουν αναλυφθεί από την πλευρά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει τεράστια περιουσία, μπορεί να το αναλάβει κλπ. Ως εκ τούτου, εγώ θα είμαι αρνητικός, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είναι όλα δωρεάν. Δεν είναι δυνατόν κάποιος όταν πεθαίνει να συνεχίζει να πληρώνει ή αυτός η οικία του, ούτε είναι δυνατόν να δημιουργείται ένα ολόκληρο εμπόριο γύρω. Δεν το λέω για να αδικήσω το Δήμο, προς το ο Δήμος δεν φταίει σε αυτό. Είναι μια συνήθις τακτική πολλών, πάρα πολλών ετών. Να συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Γιατί στο τέλος όλοι θα προτιμήσουν την καύση. Γιατί και το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται και όλα αυτά τα δεν δημιουργούνται. Πέρα από το ότι είπα και πάλι ότι σέβομαι όσους πιστεύουν και το λέω με την καρδιά μου αυτό. Γι' αυτό θα είμαι αρνητικός, θα πω όχι. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαλεχρενιέ, σε ψηφοφορία το θέμα. Αρνητικοί, παρόντες. Αρνητικός ο κύριος Πολυχρονιάδης, παρούσα η κυρία Διαχολιού. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Λύεται η πρώτη συνεδρίαση, 10 λεπτά διάλειμμα και ξεκινάμε.